Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 16ο απόγευμα του φετινού Απρίλη. Μεγάλη Τετάρτη. Χιονίζει. Χιονίζει σε κάμποσα μέρη της χώρας. Οι μετεωρολόγοι λένε πάντως ότι το Πάσχα θα έχουμε καλό καιρό. Θα τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάει αμέσως τώρα η απογευματινή ενημέρωση σας από τον Sky. Ναυτική τραγωδία με 300 αγνοούμενους στη Νότιο Κορέα. Οι περισσότεροι είναι μαθητές, εγκλωβίστηκαν στις καμπίνες τους ενώ το πλοίο βυθιζόταν. Σε κατάσταση πολέμου η Ουκρανία. Το Κίεβο ξεκίνησε επιχείρηση εξόντωσης του ξένου εισβολέα στην Ανατολική Ουκρανία. Από στιγμή σε στιγμή οριστικοποιείται το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, το παρασκήνιο και οι ζυμώσεις για Λαζόπουλο, Βαρουφάκη, Λαπαβίτσα και Αρσένη. Σ' άλλος από το άρθρο του Νίκου Δήμου για το Άγιο Φως, τον άδειασε ο Σταύρος Θεοδωράκης, δεν πρέπει να παίζουμε με το θρησκευτικό συνέστημα του κόσμου. Και η ραγδαία επιδείνωση του καιρού, θα δείτε πού χιονίζει και την αναλυτική πρόγνωση για το Πάσχα. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με αυτό που είναι πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο αυτό το απόγευμα. Μια φοβερή τραγωδία, μια φοβερή τραγωδία στην Κορέα. Θα δούμε τη Βάνα Κουτρουλού και μια εικόνα, Βάνα, που θυμίζει πάρα πολύ το πλοίο στη Σαντορίνη και το πλοίο στην Ιταλία. Ακριβώς. Είναι μια κλασική εικόνα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τι φταίει για αυτή την ναυτική τραγωδία, αλλά από έναν ύφαλο ο οποίος σκίζει τα πλαϊνά του πλοίου και το λέω γιατί είναι ένα ενδεχόμενο που έχει προκαλέσει το ναυάγιο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες ότι άκουσαν κάτι σαν θόρυβο, σαν πρόσκρουση πριν αρχίσει να βυθίζεται και να παίρνει νερά το πλοίο. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω ο αριθμός των νεκρών. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, 300 είναι οι αγνοούμενοι. Το σύνολο των επιβατών ήταν περίπου 495, 164 είναι τα άτομα, 164 είναι τα άτομα που διεσώθησαν από τις. Από τα παραπλέοντα σκάφη και τα υπόλοιπα. Κάτσε τώρα, Βάνα, γιατί νομίζω ότι επειδή στην Κορέα πάντα υπάρχουν και θέματα πληροφόρησης, νομίζω ότι αυτοί οι αριθμοί είναι απολύτως αναξιόπιστοι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στο πλοίο ήταν 400 πόσα άτομα. 495, είχε ικανότητα χωρητικότητας περίπου στα 900 άτομα. Είχε λοιπόν αυτούς τους 400 δηλαδή, τόσους, έχουν ακριβώς σωθεί 160, που ακριβώς σημαίνει ότι επειδή το πλοίο πια, οι εικόνες που βλέπουμε είναι Από τη διάσωση, όταν το πλοίο ήταν ακόμα ένα μέρος του στην επιφάνεια. Το πλοίο έχει βυθιστεί ολόκληρο πια. Το πλοίο έχει βυθιστεί ολόκληρο. Χρειάστηκε περίπου 2 ώρες για να πάρει κλίση και να βυθιστεί. Βλέπουμε εδώ πέρα πως τα ελικόπτερα της νοτιοκορεατικής ακτοφυλακής έφτασαν. Οι διασώστες πραγματικά με δυσκολία προσπαθούσαν να ισορροπήσουν πάνω στο κομμάτι που επέπλεε του πλοίου για να βγάλουν από τις καμπίνες, από τα παράθυρα, από τις καμπίνες τους μαθητές, πάρα πολλοί μαθητές, 300 ήταν οι μαθητές που επέβαιναν σε αυτό το ferry boat, για να τους απεγκλωβίσουν. Το κρίσιμο βασανιστικό ερώτημα είναι πόσοι είναι οι αγνοούμενοι και πόσοι έχουν παγιδευτεί. Είναι μάλλον περίπου 300. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερφόρτωση του πλοίου όταν έχει χωρητικότητα 900 ατόμων. Ήταν μόνο η μισή επάνω. Πάρα μου, εγώ θα έλεγα ότι φοβάμαι πως είμαστε μπροστά σε μια ανίποτη τραγωδία. Πραγματικά γιατί ανίποτη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοί οι 300 αγνοούμενοι δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα βρεθούν ζωντανοί, έστω και λίγοι, από τη στιγμή που το πλοίο έχει βουλιάξει. Είναι έχουν δύσκολο. Περάσει τόσες ώρες. Έχουν περάσει περίπου και είναι παιδιά, 10 μαθητές, ώρες, έτσι. Μαθητές λυκείου ακριβώς. Τώρα έχει πέσει σκοτάδι, είναι νύχτα πλέον στην άλλη πλευρά του ημισφαιρίου, στην Νότιο Κορέα. Παγωμένα τα νερά του σημείου της θάλασσας εκεί. Είναι πραγματικά δύσκολο να έχουν επιβιώσει άνθρωποι σε τέτοιες συνθήκες καιρικές και πόσο μάλλον παιδιά. Το πλοίο μετέφερε παιδιά που πήγαιναν σε μια σχολική εκδρομή, εκδρομή, στο πλαίσιο ακριβώς μιας σχολικής εκδρομής, σε ένα κοσμοπολίτικο μέρος της Νοτιού Κορέας. Έτσι, εξέπεμψε σως, πολύ γρήγορα βυθίστηκε. Προφανές είναι ότι το ρήγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο, ακριβώς. Έγινε μια επιχείρηση διάσωση, η οποία περιγράφεται σαν ταχύτατη. Υπήρχε και ένα αμερικάνικο πλοίο που είχε ελικόπτερα διάσωσης. Άρα πήγαν γρήγορα να μαζέψουν όσους μπορούσαν, αλλά επιμένω, αν είναι σχεδόν 450 άνθρωποι ήταν και έχουν σωθεί οι 160 και είναι νύχτα πια, έχουν περάσει 10 ώρες και δεν έχει βρεθεί άλλος επιζών,
Πραγματικά, μακάρι να βρεθεί έστω κι άλλος ένας. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα συμβεί αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι το κουφάρι του πλοίου έχει σχεδόν βυθιστεί ολόκληρο. 300 άνθρωποι να έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτό και να μην έχουν βρεθεί. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να βρεθούν ζωντανοί. Και όλα, σχεδόν ακατόρθωτο. Όλα δείχνουν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ότι μιλάμε για ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι εύκολο να εικάσει κανείς κάτι άλλο. Είμαστε πολύ μακριά, είναι πολύ νωρίς. Αλλά αν δούμε ξανά την εικόνα λάθος, του πλοίου... αλλά επίσης μιλάμε και για ένα δρομολόγιο ρουτίνας. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ferry boat έκανε 2 φορές την εβδομάδα το συγκεκριμένο δρομολόγιο από τα βόρεια της Νοτιού Κορέας στην πόλη Ινσεόν προς το τουριστικό θέρετρο Ζεζού. Δηλαδή, ήταν ένα δρομολόγιο που σίγουρα ο καπετάνιος το γνώριζε καλά. Εντάξει, όπως ξέρεις, τα λάθη πάντα γίνονται στις ρουτίνες, εκεί που όλα χαλαρώνουν. Γιατί δείτε εδώ τώρα. Όπως το Κώστα Κονκόρντια. Ακριβώς, το Κώστα Κονκόρντια, το Sea Diamond. Δηλαδή, είναι μια εικόνα που εδώ στην Ελλάδα την έχουμε δει, στο ναυάγιο στη Σαντορίνη, την έχουμε δει στο Κώστα Κονκόρντια και μαρτυράει πάντα την αμέλεια, τη χαλάρωση, αυτό που φέρνει την καταστροφή. Το πιο συγκλονιστικό είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που διασώθηκαν και βγήκαν στην ξηρά. Είναι ότι προσπαθούσαμε απεγνωσμένα εκείνη τη στιγμή να σπάσουμε τα παράθυρα από τις καμπίνες με ό,τι βρίσκαμε, πυροσβεστήρες, ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας. Ήταν, λέει, πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε από εκεί. Και η πρώτη ενημέρωση από το πλήρωμα του πλοίου ήταν ότι παραμείνετε στις θέσεις σας. Αλλά, λέει, πολύ γρήγορα οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν να μπαίνουν νερό από παντού. Δηλαδή, πραγματικά. Το σκίσιμο ήταν πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Στο πλοίο. Εδώ βλέπουμε τι είχε απομείνει μέχρι πριν πέσει το σκοτάδι, πριν από λίγες ώρες. Είναι από λίγη ώρα, ακριβώς. Και σημειώστε αυτό που λένε οι αρχές εκεί, ότι υπάρχει λάσπη στο βυθό. Το πλοίο έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Άρα, είναι περίπου αδύνατον αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και οι δίτες που υπάρχουν να μπορέσουν κάτι να κάνουν. Αλλά τι να κάνουν 10 ώρες, ποιος θα μπορούσε να έχει επιβιώσει. Είναι πραγματικά είναι δύσκολο. Πραγματικά. Πάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα πάμε στην άλλη τραγωδία. Τέλος πάντων, το σημερινό καιρό. Χριστίνα Σούζη. Κοίτα, είναι σημερινή φωτογραφία. Είναι Απρίλιο. Φλόρινα, είναι Απρίλιο όμως. Φαίνεται. Χιόνια. Ο νομός Φλόρινας και ο νομός Καστοριάς έχουν αρκετά χιόνια. Το εξτρός για τα καλά, το Λεμαΐδα. Η Φλόρινα μέσα η πόλη. Εδώ είναι τα άλωνα της Φλόρινας από το Βασίλη που είναι 1000 μέτρα υψόμετρο, είναι λίγο πιο ψηλά. Αλλά η Φλόρινα είναι στα 600 μέτρα υψόμετρο, παρακαλώ. Έχει χιόνι στην πόλη της Φλόρινας. Ναι. Και στην Τολεμαΐδα, το έχει στρώσει. Κάλε, πώς μας προέκυψε αυτό. Ξανασυμβεί Απρίλιο, έτσι. Προφανώς. Και ξανασυμβεί και στην Αττική. Mm-hmm. Να έχει χιονιά τέτοιες ημερομηνίες και με 10 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε. Αλλά εντάξει, εκεί που, επειδή δεν είχαμε χειμώνα εφέτος, ήταν αχείμονος χειμώνας. Πέρασε και δεν ακούμπησε όπως και πέρυσι, θέλω να σου θυμίσω. Ναι, μας κάνει κάπως. Πέρυσι ήταν πιο χειμώνας από ό,τι εφέτος. Μας κάνει κάπως να βλέπουμε τα χιόνια. Για πάμε να δούμε λοιπόν μετά τα χιόνια και τη Φλόρινα. Μετά τα χιόνια έχουμε και βροχές. Έχουμε και χαλάζια, έχουμε και καταιγίδες. Έχουμε όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Κοίταξε τώρα, αύριο το πρωί στις 6 ώρα. Θα έχει περάσει το μέτωπο, είναι αυτό που βλέπεις εδώ όλο μαζί και πάνω από την Αττική. 6 ώρα το πρωί λοιπόν, αυτό θα περνάει ανατολικά. Αυτό έχει, τώρα ας πούμε είχε χαλάζει στα Καμένα Βούρλα, εκεί προς το Θεολόγο, κάπου εκεί είχε χαλάζει. Έχει ήδη ρίξει πολλές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και περνάει. Έχω ένα θέμα με την Αττική. Δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια. Ενώ μέχρι το πρωί νωρίς έλεγα ότι θα βρέξει τη νύχτα η Αττική, θα βγάλει και καταιγίδα που μπορεί να είναι και ισχυρή και θα μέχρι αύριο κάποια στιγμή το πρωί. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν θα είναι στην τρύπα η Αττική και δεν θα βγάλει τίποτα. Ότι θα την περάσει η ξόφαλτσα. Την τρύπα την έχεις αποτυπώσει πάντως. Είναι αυτό εδώ. Είναι... Το οποίο λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ναι, δηλαδή αν το χαμηλό καθίσει κάπως, δεν θα βγάλει τίποτα η Αττική ή θα βγάλει καταιγίδα πάλι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα από αστάθεια πια. Αύριο από... λες πάντα. Για αύριο πάντα. Ναι, αυτή είναι το σχέδιο, είναι να βγάλει τη νύχτα απόψε. Και αύριο από το μεσημέρι και μετά κάποιες βροχές πάλι και λίγες καταιγίδες. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρωί. Όλο αυτό αποτυπώνεται, τα έντονα φαινόμενα, γι' αυτό το βάζω έτσι τόσο πολύ να το τονίσω. Έτσι όπως το βλέπω είναι μια μέρα άσχημη. Μέχρι αργά το βράδυ θα έχουν φτάσει στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τα έντονα φαινόμενα. Όταν λες έντονα, γιατί βλέπω εδώ έτσι όπως το βλέπεις, βαθύ πράγμα. Θα έχει. Όπως είχε και στη Δυτική Ελλάδα σήμερα, όπως θα έχει αργότερα και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και μέχρι αργά το βράδυ θα περιοριστούν εκεί. Εκείνο επίσης που έχω να σας πω είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία βεβαίως. Ναι, από τους 25 να πας στους 16-17 είναι ένα θέμα. Ναι. Η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς και ελάχιστες 0 και λίγο κάτω από το 0 θα τις έχει. Άρα μια βροχερή και ψιλοκρύα μέρα αύριο. Ναι. Κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα θα είναι πολύ πιο έντονα.
Και τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε βροχές, κυρίως στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Και η Αττική θα ξαναβρέξει λίγο. Και τα έντονα φαινόμενα που θα σημειώνονται το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα εξασθενήσουν. Και μετά άρα πάμε... λίγο καλύτερα είναι την Παρασκευή. Ναι, θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα και πιο τοπικού χαρακτήρα και κάπως έτσι. Οι θερμοκρασίες περίπου ίδιες. Για να πάμε στο Μεγάλο Σάββατο που θα έχουμε πάλι Δυτικά, Βόρεια και Ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν σιγά σιγά να σταματάνε. Μέχρι το βράδυ η Ανάσταση νομίζω ότι θα γίνει παντού χωρίς βροχή. Παντού. Τέλος πάντων, σχεδόν παντού. Ναι, πάντως καθαρίζει το πράγμα. Και δηλαδή, μετά την Κυριακή του Πάσχα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, όσοι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία δηλαδή και στα ορεινά, ας το ψήσουν λίγο νωρίτερα, γιατί λίγο νωρίτερα μπορεί το μεσημέρι να βγάλει καμιά μπόρα και κάτι τέτοιο. Πάντως, καταλαβαίνω ότι η Κυριακή του Πάσχα είναι μια καλή μέρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Δευτέρα του Πάσχα και η Τρίτη του Πάσχα. Όταν λες θερμοκρασία, βοήθα μας λίγο, γιατί ο καιρός είναι. Η Αθήνα, για να σου πω, η Αθήνα θα είναι στους 22 βαθμούς πάλι από τους 16-17 που θα πιάσει αύριο και μεθαύριο. Θα ξαναφτάσουμε στους 22, με τον ήλιο θα το νιώθεις και 23. Και Δευτέρα του Πάσχα. Και δηλαδή η επιστροφή ακόμα λίγο γίνεται με σχετικά καλό καιρό. Ναι, με σχετικά καλό. Αλλά να σου πω ότι δεν πιάνουμε καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να κάνει ζέστη, αλλά δεν τελειώνουν τα δυτικά συστήματα με βροχές και τέτοια πράγματα. Ξανάρχονται και ουρά την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Από ανέμους. Οι μόνοι που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στα ταξίδια, τουλάχιστον για τα μεγάλα πλοία. Γιατί πολλοί φεύγουν και με μικρότερα. Ναι, γιατί εδώ απ' έξω το φέρνει τώρα. Ναι, είναι, βέβαια. Δεν έχει απαγορευτικά τέτοια πράγματα. Ο Νοτιάς όμως κάνει κύμα. Και κουνάει. Έτσι κι αλλιώς. Και αύριο θα είναι ένα εξάρι γεμάτο στο Αιγαίο και θα κουνάει λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν, αύριο και Παρασκευή βροχές. Σάββατο στρώνει, Κυριακή καλά, Δευτέρα καλά. Ναι. Και μεγάλη προσοχή στην έξοδο. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η ιστορία με τη βροχή και με τον κακό καιρό επιβαρύνει την έξοδο, άρα να προσέξουμε όλοι λίγο παραπάνω. Θάλασσες. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η εικόνα, όπως φαίνεται από την κάμερα που έχουμε. Ο Σαρωνικός και με 5 μποφόρ νοτιά βγάζει αυτό το κύμα. Είναι... Δεν χρειάζεται να έχει παραπάνω, που έχει παραπάνω αυτή την ώρα, αλλά θέλω να πω ότι βγάζει κύμα έτσι κι αλλιώς ο Σαρωνικός. Όλη η Μεσόγειος έρχεται μέσα στο Σαρωνικό. Πλάνα από την κάμερα που έχουμε εδώ στην ταράτσα του Sky και φυσάει. Φυσάει πολύ, δηλαδή στον δρόμο όταν είσαι, φυσάει πραγματικά. Έτσι. Καλή Ανάσταση. Επίσης, καλή Ανάσταση. Αφήνουμε τον καιρό και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, έτσι όπως εξελίσσεται. Μιλάω για την κρίση στην Ουκρανία. Θα συνδεθούμε με τη Μόσχα και θα βρούμε εκεί τον Δημήτρη Λιάτσο για να τον ακούσουμε, γιατί δικαιώνονται εκείνοι που έλεγαν ότι αυτή η φωτιά που είχε ξεκινήσει από την Κριμαία ήταν πολύ εύκολο, πολύ πιθανό να επεκταθεί και στο ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας. Έχουμε λοιπόν από προχθές στην ουσία τις κινήσεις και σήμερα συγκρούσεις πολεμικού τύπου γύρω από ένα μικρό αλλά φαίνεται στρατηγική σημασία αεροδρόμιο στα ανατολικά της Ουκρανίας. Και Δημήτρη, τι λέει η Μόσχα για όλα αυτά? Γιατί εδώ είναι ένα ζήτημα τώρα αν η Μόσχα υποκινεί αυτήν την εξέλιξη ή την παρακολουθεί. Η Μόσχα λέει πολλά, Νίκο. Το θέμα είναι ότι φωνεύω όντως εν τη ερήμο, τουλάχιστον εν τη δυτική ερήμο. Και αυτό το λέω γιατί... Συγγνώμη, δεν είμαι και στην καλύτερη δυνατή μου κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα θέμα με την Μόσχα, το οποίο το λέει εδώ και μερικές εβδομάδες, ότι αυτοί όλοι οι οποίοι είναι σπόνσορες αυτής της κίνησης που έγινε πριν από μερικούς μήνες στο Κίεβο, θα πρέπει τώρα να σκύψουν υπεύθυνα και να συγκρατήσουν όλους τους αυτούς που κάνουν την κυβέρνηση, που κάνουν τους κυβερνήτες στο Κίεβο σήμερα, έτσι ώστε να σταματήσουν να στέλνουν στρατό στην Ανατολική Ουκρανία. Γιατί πρώτον, Νίκο, μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα όπως έγινε χθες, προχθές μάλλον, όταν είχαμε ευτυχώς τραυματίες τουλάχιστον 6-7 άτομα. Δεύτερον, το ατύχημα σε εισαγωγικά έγινε και στο γεγονός ότι δεκάδες φαντάροι που είναι πάνω στα τάγκς και που μπροστά τους βγαίνουν όχι οι έξαλλοι εθνικιστές του δεξιού τομέα, όπως βγαίνανε στο Κίεβο πριν από 2 μήνες, Νίκο, αλλά απλές γυναίκες, απλοί άντρες εκεί της περιοχής, ανθρακορίχοι και οι διάφοροι άλλοι που δουλεύουν, σταματάνε τα τάγκς, κάνουν μια κουβέντα με τα παιδιά και η πλειοψηφία των περιπτώσεων αποδεικνύει, και αυτό δεν το δείχνουν καθόλου στο δυτικό τύπο, αποδεικνύει ότι παρατάνε δεν αποδέχονται τις διαταγές που παίρνουν από το Κίεβο, υψώνουν μια ρωσική σημαία όπως έγινε σε μερικά BTR, είναι σαν αυτά τα οποία θέλαμε να πάρουμε εμείς επί Καραμαλή στην Ελλάδα. Είναι, κάτσε ένα λεπτό πριν να περιγράψω κάτι, Δημήτρη. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η
Αυτό το αυτονομιστικό κίνημα, όπως κάποιοι το χαρακτηρίζουν, έχει επεκταθεί στην Ανατολική Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν ταραχές, οι οποίες δεν προέρχονται από ρώσικο στρατό, δεν υπάρχουν ρώσικα στρατεύματα, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που ζητούν να γίνει αυτόνομη αυτή η περιοχή. Όμως, ό,τι περιγράφεις, δηλαδή αυτό το περί των σημειών που αλλάζουν, έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σε 6 άρματα. 6 άρματα δηλαδή του Ουκρανικού στρατού αυτομόλυσαν και ύψωσαν την ρωσική σημαία. Απ' την άλλη μεριά, επειδή το πράγμα αρχίζει πια να ξεφεύγει, γιατί η Κριμαία περίπου όλοι έκλεισαν το μάτι και είπαν: βρε παιδιά, ρώσικοι είναι, ρώσικα τα συμφέροντα, θα προσαρτηστεί στη Ρωσία και θα κλείσει το πράγμα εκεί. Το κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας αλλάζει την ισορροπία πολύ. Και εκεί είναι ένα ερώτημα. Είπες ότι όσο αυτή η εξουσία που υπάρχει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας θα στέλνει στρατεύματα, Νίκο, το πράγμα θα μπλέκει. Το ερώτημα είναι, θα βλέπουν τη χώρα να ευτελίζεται και να διαμελίζεται και θα βάζουν τα χέρια στις τσέπες? Αυτό το ερώτημα το βάζω κι εγώ. Όλοι αυτοί, και το ξαναλέω, οι σπόνσορες οι οποίοι ξεκίνησαν και έσπρωξαν κάποιους προς αυτή την κατεύθυνση, τώρα έχουν το καθήκον και την υποχρέωση να κρατήσουν τη χώρα ενωμένη, γιατί τουλάχιστον η Μόσχα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα το δούμε και αύριο στην τετραμερή που θα γίνει, αν τελικά γίνει στη Γενέβη. Τετραμερή σημαίνει διάσκεψη μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η Μόσχα προτίθεται, όπως είπε ο Σεργέη Λαυρόφ, άλλη μια φορά να θέσει το θέμα της ενότητας της Ουκρανίας. Όμως αυτή τη στιγμή αυτοί που κυβερνούν στην Ουκρανία τη φέρανε την κατάσταση σε τέτοιο σημείο που αν η Ουκρανία δεν μετατραπεί σε ομόσπονδη δημοκρατία, όπως είναι η Γερμανία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες μεγάλες χώρες, τότε είναι δύσκολο να συγκρατηθούν και να πιστούν οι πληθυσμοί, Δημήτρη, και όχι κάποιοι αυτονομιστές, όπως τους λένε. Δημήτρη, να σου θέσω ένα-δύο ερωτήματα από το ρεπορτάζ για να είναι πιο κατανοητό. Γραμμή, Νίκο, και δεν σ' ακούω καλά. Ναι, πιο κατανοητό αυτό που λέμε. Πρώτον, υπάρχει περίπτωση υπό οποιασδήποτε συνθήκες η Ρωσία να κάνει στρατιωτική επιχείρηση στην Ανατολική Ουκρανία? Το ερώτημα το απαντάει ο Βλαδίμιρ Πούτιν, το απάντησαν και άλλοι ηγέτες της Ρωσίας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Mm. Όμως υπάρχει το θέμα ότι σε καμιά περίπτωση η Ρωσία δεν πρόκειται να κάθεται και να παρακολουθεί, όπως ο Αρταξέρξης της Σαλαμίνα, την ναυμαχία της Σαλαμίνας, και να βλέπει ρωσόφωνοι πληθυσμοί, ακόμα και ρωσικής καταγωγής σε μεγάλο βαθμό που υπάρχουν στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, να πιέζονται, να... Κάτσε. Να και Δημήτρη, για να το καταλάβουμε, υπάρχει περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης ή όχι? Γι' αυτό σε ρώτησα υπό οποιασδήποτες συνθήκες. Μέχρι αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ρωσία δεν σκέπτεται να κάνει καμία στρατιωτική επέμβαση και μάλιστα διαψεύδει, αλλά δεν το ακούει αυτό η Δύση, ότι υπάρχουν στρατεύματα έξω από τις μονάδες τους στη Δυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Και μάλιστα, Νίκο, και είναι σημαντικό αυτό, η γραμμή, εκεί... η γραμμή η διπλωματική τώρα που ακούνε οι κάτοικοι της Ανατολικής Ουκρανίας είναι ότι θα πρέπει να μείνουν ενιαία στην Ουκρανία ή ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν την αυτονομία τους ή ένα καθεστώς κάποιας αυτονομίας. Τι λέει η Μόσχα, ποιο είναι το σήμα που στέλνει στους ρωσόφωνους της Ανατολικής Ουκρανίας? Ο Σεργέη Λαυρόφ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αυτό το είπαν καθαρά, ότι η Ρωσία θεωρεί ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση σήμερα στην Ουκρανία, μόνο η ομοσπονδιοποίηση της χώρας μπορεί να την κρατήσει ενωμένη. Δεν είναι κανένα τραγικό θέμα. Είπαμε ότι υπάρχουν και πολλές μεγάλες χώρες και στη Δύση και στην Ανατολή που είναι ομόσπονδες. Εκείνο το οποίο πρέπει να δει σήμερα η Ουκρανία είναι ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε ομόσπονδο κράτος και τα συνθήματα τα εθνικιστικά και τα φασιστικά του τύπου «Η Ουκρανία ανήκει στους Ουκρανούς», «Έξω οι Εβραίοι, έξω οι Ρώσοι από την Ουκρανία», είναι συνθήματα τα οποία δεν αντέχουν καμιάς κριτικής σε καμία ευνομούμενη χώρα της Ευρώπης και της Δύσης. Δημήτρη, επειδή τελειώνουμε, γιατί δεν είναι και καλή γραμμή, θέλω να σε ρωτήσω με την εμπειρία που έχεις και από την οπτική που βλέπεις τα πράγματα, τι πιστεύεις ότι θα γίνει τελικά, πού πάει η κατάσταση? Αν θέλεις θα σου το πω και να ψήσουμε μαζί αρνί το Πάσχα και να το κουβεντιάζουμε. Ξεφουσκώνει. Το κίνημα αυτό του Κιέβου και το λεγόμενο Μαϊντάν ξεφουσκώνει, Νίκο. Αύριο θα γίνει η διάσκεψη αυτή η τετραμερής και κατά πάσα πιθανότητα θα πέσουν όλοι πάνω στη Ρωσία, πάση θυσία η Ρωσία να κάνει κάτι έτσι ώστε να κρατηθεί ενωμένη η Ουκρανία. Με αυτή την έννοια ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε επιτάπητο στο θέμα και είπε: πρώτον, εσείς που σπονσοράρατε αυτή την κρίση πάρτε τις ευθύνες σας, και δεύτερον,
Σας το βάζω ξεκάθαρα, αυτό που συμβαίνει με το φυσικό αέριο και το τράνζιτ μέσω της Ουκρανίας, σας το λέω από τώρα ότι αν διακοπεί προς εσάς, δεν θα το κόψουμε εμείς, αλλά θα το κλέβουν οι Ουκρανοί γιατί δεν έχουν να πληρώσουν και ήδη έχουν βάλει ένα φέση πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το λέω, Δημήτρη μου, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πίσω από την αναταραχή και στην Ανατολική Ουκρανία βρίσκεται ο πόλεμος της ενέργειας. Είναι η αντίδραση της Ρωσίας απέναντι στον τσαμπουκά των Ουκρανών να κλείσουν τις κάνουλες του φυσικού αερίου. Και θεωρούν ότι αυτό που γίνεται τώρα εκεί είναι κατά κάποιο τρόπο μια απάντηση έμεση της Ρωσίας για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στην περιοχή. Νομίζω δεν είναι έτσι, γιατί δεν έχει τα εχέγγυα να κάνει τσαμπουκά η Ουκρανία σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να κλέβει φυσικό αέριο και το έκανε αυτό το 2009. Εκείνο το οποίο όμως έγινε τον περασμένο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το σύνθημα το λεγόμενο Ευρωμαϊντάν το οποίο ρίξανε, έφυγε πάρα πολύ, εκτροχιάστηκε από την γραμμή την οποία είχε και γι' αυτό ακριβώς βγήκαν έξω και οι Γερμανοί, μπήκαν οι Αμερικάνοι, τα πήρανε και ουσιαστικά βλέπουμε το περασμένο Σαββατοκύριακο τον αρχηγό της CIA να είναι στο Κίεβο, να κάνει συσκέψεις με τον Τουρτσίνοφ, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον εκπρόσωπο της Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας και οι τρεις αυτοί είναι που πήραν την απόφαση να βάλουν τα τάγκς στην Ανατολική Ουκρανία τη Δευτέρα. Ο δε Πρωθυπουργός, ο Γιατσενιούκ, όπως βλέπετε έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο γιατί είναι εκείνος ο οποίος θα ήθελε μια Ουκρανία η οποία τουλάχιστον πήραμε την εξουσία, ρε παιδιά. Πρέπει να δούμε οικονομικά. Δώσ' μου μια απάντηση σύντομη. Εσύ βλέπεις λοιπόν ότι αυτό το πράγμα πάει προς εκτόνωση ή θα κλιμακωθεί? Εγώ βλέπω ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα, όμως δεν έχει εχέγγυα ούτε η Ευρώπη, πόσο μάλλον η Ουκρανία βέβαια, αλλά ούτε και η Αμερική, έτσι ώστε να καθυποτάξουν αυτά τα κινήματα. Γι' αυτό ακριβώς εκείνο το οποίο μένει είναι η διαπραγμάτευση και αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει αύριο. Μάλιστα. Η βασική, αληθινή, πραγματική θέληση της Ρωσίας εδώ πέρα και θα τη δείτε, θα την εκφράσει αύριο το μεσημέρι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ξεκάθαρα να γίνει διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και η γνώμη των λαών της Ανατολικής Ουκρανίας που μόνο σε αυτές τις τρεις περιοχές που μιλάμε, Νίκο, ξεπερνάνε τα 12 εκατομμύρια πληθυσμού. Είναι έχει μεγάλο, ξαναδεί πουθενά τρομοκράτες 12 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και με το κομμάτι της Ουκρανίας. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε και να ανοίξουμε τα δικά μας. Δηλαδή να δούμε τι γίνεται με τα κόμματα, τις υποψηφιότητες, τις λίστες, το ΣΥΡΙΖΑ που η συνεδρίαση πρέπει να τελειώνει, τελείωσε τώρα πριν από λίγο για να συμπληρωθούν τα ονόματα. Να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας. Θα καλησπέρισω την Ελένη Καλογεροπούλου, τον πρόδρομο Παπαϊλίοπλο, τον Γιάννη Τζούνο και τον Αντώνη Ατζολέτο που είναι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ που η συνεδρίαση συνεχίζεται. Αντώνη, ακόμα έτσι. Συνεχίζεται, ξεκίνησε γύρω στις 4. Ας μην μας πεις πιο πολλά. Έχουμε... Να δούμε το βίντεο που έχει τις εξελίξεις αποτυπωμένες. Μια έντονη πολιτικά μέρα και μετά να αναπλώσουμε το ρεπορτάζ. Την ώρα που το Άγιο Φως ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό μετά το άρθρο του συγγραφέα Νίκου Δήμου περί ειδωλολατρικού συμβόλου, στο ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της φοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και την αριστερή πλατφόρμα για το δίλημα Ευρώ ή Δραχμή, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για τα ονόματα που θα μπουν και θα κλείσουν το ευρωψηφοδέλτιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την περίπτωση του Λάκη Λαζόπουλου χειρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες αποκλειστικά ο Αλέξης Τσίπρας, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να μην εμφανίζεται για την ώρα αρνητικός, αλλά να επικαλείται φόρτο εργασίας που δεν του επιτρέπει να πάρει μέρος στις ευρωεκλογές. Από το πρωί μέχρι το βράδυ υμνούν τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος δεν υμνεί το σύστημα σημαίνει πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι σωστό. Μα. Αυτό το οποίο ανέφερα για το παρόν σύστημα. Το παρόν σύστημα που κυβερνάει τη χώρα 35 χρόνια είναι αυτό. Αν κάποιοι θέλουν εγώ να βρίσω αυτό που θα έρθει, αν θα έρθει, ας έρθει με το καλό και η δουλειά του ανθρώπου ο οποίος είναι σατυρικός συγγραφέας είναι να σχολιάζει αυτό που είναι εξουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τόσο ο εκλεγής με το ΠΑΣΟΚ και αν είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κρήτων Αρσένης, όσο και ο οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης, για τους οποίους έχει εκφράσει αντιρρήσεις η πλευρά της μειοψηφίας. Ως αντίβαρο έχει προταθεί το όνομα του έτερου οικονομολόγου Κώστα Λαπαβίτσα, που είναι υπέρμαχος της επιστροφής στη Δραχμή και διατηρεί άριστες σχέσεις με ομάδες και κόμματα που κινούνται στο χώρο μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όλα αυτά την ώρα που στην κεντρική πολιτική σκηνή οι οξύτατες αντιδράσεις με αφορμή το χθεσινό άρθρο του Νίκου Δήμου για το Άγιο Φως διαδέχονται η μία την άλλη.
Μετά το σάλο που προκάλεσε η αναφορά για δίθεν Άγιο Φως, που όπως είπε δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ειδωλολατρικό σύμβολο για το οποίο ξοδεύονται χρήματα για να έρθει στη χώρα, ο Σταύρος Θεοδωράκης ρωτήθηκε και πήρε σαφείς αποστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος είπε απλώς κάποια στιγμή ότι εγώ στηρίζω την προσπάθεια του Θεοδωράκη και το ποτάμι. Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή ότι εμείς μετά συζητάμε με το Δήμο που δεν είναι υποψήφιος και δεν είναι στέλεχος στο ποτάμι. Καθόμαστε και συζητάμε τι θα κάνουμε με τη μάχη του Μαραθώνα, με τη μάχη της Αλαμίνας, με το Άγιο Φως. Αλλά δεν είναι σωστό οι πολιτικοί να παίζουν με το θρησκευτικό συνέστημα. Είτε προς τη μια μεριά είτε προς την άλλη. Τον Νίκο Δήμο απέφυγε να στηρίξει και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι Νίκος Γιατρομανολάκης, που βρέθηκε στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ με τον Βασίλη Κικίλια και τη Λιάνα Κανέλη. Ο Δήμο είναι ατραξιόν Πασχαλή. Τι μου λέτε τώρα. Τα τελευταία τρία χρόνια. Μπορώ να απαντήσω ή. Ατραξιόν δεν είναι Πάσχα, βγαίνει και κάνετε τη δουλειά. Συγγνώμη, στο ποτάμι είναι κύριε Κανέλη. Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα μα. Κύριε Κικίλια, παρακαλώ. Ατραξιόν ο Δήμο. Αλήθεια μου μιλάτε. Μεγαλοβδομαδιάκι, πώ πε τη λέτε. Έχεις και έναν Νίκο Δήμου κάθε μεγάλη εβδομάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Πού είναι το πρωτότυπο? Στο πλευρό του συγγραφέα τάχθηκε εμέσως ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Δημάρ χαρακτήρισε υπερβολική την υποδοχή του Αγίου Φωτός με τη μέσα αρχηγού κράτους. Επί της ουσίας θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία με το να αναβλώνεται αεροπλάνο, να πηγαίνει να έρχεται άδειο και όλο αυτό να γίνεται με τη μέσα αρχηγού κράτους, με τον στρατό στο αεροδρόμιο να το υποδέχεται, και κόστος έχει και υπερβολική διαδικασία είναι. Θα προτιμούσα το Άγιο Φως να μεταφερόταν, αν πρέπει να μεταφερθεί, με ένα διαφορετικό τρόπο που συνάδει πιο πολύ με αυτό που λέμε χριστιανισμός. Δηλαδή. Να έρθει μόνο του. Δηλαδή, πώς να έρθει, να το φέρει ένας ιερέας με κάποιο αεροπλάνο. Αν πρέπει να έρθει το φως από εκεί, θα το συνοδεύουν οι ιερείς. Αλλά οι τιμές που δίνουμε σαν αρχηγό κράτους πάνω στο Άγιο Φως, όπως και αν βγαίνει από τον ναό, εμένα δεν συνάδει με αυτό που αισθάνομαι ότι είναι ο χριστιανισμός. Το άρθρο του Νίκου Δήμου, αλλά και εκείνοι που συντάσσονται με τις απόψεις του, προκαλούν οργή στους κόλπους των ιεραρχών. Ισχύει αμαχή. Διότι προσπαθεί να ακυρώσει και να πολεμήσει ένα θεσμό 2.000 χρόνων, ο οποίος υπήρξε η σπονδυλική στήλη ή ερχοκοκαλιά, όπως λέμε, της πνευματικής ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό να τοποθετηθεί και επίσημα η Εκκλησία μέσω ανακοινοθέντος για να απαντήσει στα όσα είπε ο Νίκος Δήμου. Να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε νομίζω από τον Αντώνη, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ, και να μάθουμε τι γίνεται με τα ονόματα τα οποία συζητώνται πολύ, Αντώνη. Λοιπόν, μια συνεδρίαση που ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι. Πρέπει να σας πω ότι τα στελέχη εδώ στην Κουμουνδούρου είναι πολύ προσεκτικά στις δηλώσεις τους. Τυπικά ξεκίνησε στις 4. Ξέρω ότι από το πρωί υπήρχαν αναδιάδες, τριάδες ή τέλος πάντων μεγαλύτερο αριθμό συσκέψεις και συνεννοήσεις. Αυτό γίνεται κάθε μέρα, συνεδριάζουν και τα πενταμελή. Η πολιτική γραμματεία ξεκίνησε στις 4. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σήμερα αναμένεται να ακούσουμε περίπου 5 με 6 ονόματα από τα 8. Από ό,τι φαίνεται θα μείνουν κενές 3 θέσεις μέχρι τις 25 που υπάρχει η διορία. Δεν φαίνεται, Νίκο, να έχουμε σήμερα κάτι νέο σχετικά με το σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου, λένε οι πληροφορίες. Καθώς στέλεχος πριν από λίγο μας έλεγε ότι είναι κάτι το οποίο συζητιέται, φαίνεται ότι οι υποχρεώσεις του ηθοποιού δεν τον αφήνουν ακόμα να απαντήσει για το τι ακριβώς θα κάνει. Από εκεί και πέρα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, μαθαίνουμε και εμείς ότι είναι πολύ κοντά η υποψηφιότητα του κυρίου Αρσένη. Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, για το θέμα Λαζόπουλου, φαίνεται ότι από τη στιγμή που γίνεται κουβέντα, το σκέφτεται και προφανώς το μετράει πολύ ο ίδιος ο Λάκης Λαζόπουλος, αλλά είναι κάτι στο οποίο δεν ήταν αρνητικός, όπως ξέρουμε και από το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας το μεταφέρει. Είναι ανοιχτό. Άρα, ο Λάκης Λαζόπουλος προφανώς μετράει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, θέλει να κάνει το βήμα, αλλά ψάχνει να δει αν και πώς. Αύριο προφανώς λοιπόν θα έχουμε την απάντηση. Τώρα, στο άλλο θέμα που πας να ανοίξεις, δηλαδή την εσωκομματική λίγο ισορροπία, γιατί αν θα είναι ο Βαρουφάκης, θα είναι και ο Λαπαβίτσας. Γιατί ο Βαρουφάκης, ας πούμε, χρεώνεται πιο πολύ στην πλευρά Τσίπρα ή ο Λαπαβίτσας στην πλευρά της πλατφόρμας. Ή ο Αρσένης, ο Κρήτων Αρσένης, ή η περίπτωση της Λούκας Κατσέλη. Εκεί πώς διαμορφώνεται η ισορροπία?
Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι κοντά το θέμα του κυρίου Κρήτων Αρσένη, παρά τις ενστάσεις που υπήρχαν την περασμένη εβδομάδα, ενστάσεις μάλιστα που οδήγησαν να μην συζητηθεί μέσα στην, την Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή η υποψηφιότητά του. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους δύο οικονομολόγους, Νίκο, τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Λαπαβίτσα, η εικόνα που έχουμε είναι ότι απομακρύνονται από το να είναι υποψήφιοι στο δελτίο. Πρέπει να σας πω ότι καταρχάς στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα ήταν κάθετα αντίθετος στο να είναι υποψήφιος ο κύριος Λαπαβίτσας και γενικότερα υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από την πλειοψηφία, όπως φαίνεται ότι υπάρχουν αντίστοιχα αντιδράσεις και για τον κύριο Βαρουφάκη. Από την πλευρά της πλατφόρμας είναι η αντιδράσεις για τον κύριο Βαρουφάκη, τον Γιάννη. Ναι, και ο κύριος Βαρουφάκης δεν είναι και πολύ πρόθυμος για αυτήν την ιστορία. Δεν ήταν ένθερμος υποστηρικτής. Μπορείς να το απορρίπτει, αλλά δεν το πολύ ήθελε, κατάλαβα. Νίκο, να ρωτήσουμε τον Αντώνη, επειδή έχει γραφτεί. Ενδεχομένως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ήθελε και τους τρεις, δηλαδή και τον κύριο Λαπαβίτσα και τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Λαζόπουλο, και αντιδρών στα όργανα, είτε η πλατφόρμα, είτε μία από τις υπόλοιπες συνιστώσεις, όπως λέγαμε παλιά. Δηλαδή η ηγεσία δεν θα είχε πρόβλημα. Όπως είπαμε, υπήρχουν αντιδράσεις για τους δύο οικονομολόγους. Από εκεί και πέρα, για τον Λαζόπουλο που ανέφερες, Γιάννη, δεν υπάρχει εικόνα ότι υπήρχε αντίδραση στην πολιτική γραμματεία. Όχι, το ίδιο εγώ και εγώ, δηλαδή από τις επαφές που είχα, θα μας πει και η Ελένη, που επίσης όπως και ο Αντώνης καλύπτει το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι θέμα Λαζόπουλου όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά από όλες τις πλευρές θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα το να πει το ναι. Στους οικονομολόγους, στα πρόσωπά τους, πεζόταν η εσωκομματική ισορροπία. Δηλαδή, επειδή ο κύριος Λαπαβίτσας είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε δραχμή και ο κύριος Βαρουφάκης πιο κοντά στις ιδέες της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι αν βάλουμε τον έναν θα βάλουμε και τον άλλον. Υπήρχε ένα ζήτημα με τις άλλες κινήσεις, δηλαδή Λούκα Κατσέλη, ένα πρόσωπο που στο ΣΥΡΙΖΑ έχει συζητηθεί πολύ γιατί ήταν υπουργός, από τη μια ψήφισε μνημόνια, από την άλλη παραιτήθηκε, έφυγε από την κυβέρνηση, από το ΠΑΣΟΚ. Και ήταν ένα σημαντικό άνοιγμα αν θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα το κάνει. Αν δηλαδή για πρώτη φορά. Δεν είναι απαραίτητο, Νίκο, να είναι η κυρία Κατσέλη, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Είναι η κίνηση της κυρίας Κατσέλη. Θα είναι κάποιος. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να σας πω. Από την κίνηση της κυρίας Κατσέλη. Ότι πάνω σε αυτό που λέτε. Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε λοιπόν και πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή, Νίκο, για το άνοιγμα στην κεντροαριστερά, φαίνεται πως θα υπάρχει στο τραπέζι πρόταση για κάποιον εκπρόσωπο από την κοινωνική συμφωνία της Λούκας Κατσέλη. Δεν αποκλείεται να υπάρχει εκπρόσωπος πρώτα του Οδυσσέα Βουδούρη, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος ανάμεσα στους 8 και από την αριστερή προοπτική, το σχηματισμό, αν θυμάστε, από τη Δημάρ που είχε φύγει και είναι συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πάντως θέλω να επισημάνω κάτι. Και κάποιος από τη μειονότητα, Αντώνη, έτσι δεν είναι, γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα και θα μπει και κάποιος άλλος μειονοτικός. Ότι πάντως, παρά από την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ μετά την διάλυση των τάσεων να εμφανιστεί σαν ενιαίο κόμμα, νομίζω ότι αυτή τη φορά ζήσαμε περισσότερο από ποτέ την διαδικασία που λέει ότι η μειοψηφία βάζει ρητά πλαίσιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή και αρχίζει πια αυτή η λειτουργία που λέει αν κάνουμε κάτι που θα το θέλει το 60%, το 65% που είναι η πλειοψηφία, θα κάνουμε και κάτι που θα το θέλει το 30%. Που είναι η μειοψηφία. Μα, Νίκο, αν υπήρχε ενιαία γραμμή, θα είχε ανακοινωθεί το ψηφοδελτίο. Εάν διαφωνίες, Γιάννη, υπάρχουν παντού. Τα είδαμε και αλλού, αλλά θέλω να πω. Όχι, τα είδαμε και αλλού. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτήν τη διαδικασία. Κάτσε, ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα πάμε στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή η διαδικασία του ευρωψηφοδελτίου πιστοποίησε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πια μια μειοψηφία καταγεγραμμένη, η οποία έχει πολιτικό λόγο στις αποφάσεις. Νίκο, εγώ το είχα, όπως φαντάζομαι και ο Αντώνης, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ, αυτό το έχουμε δει, θα σου έλεγα πάρα πολύ έντονα, από το συνέδριο. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, από τη στιγμή δηλαδή που καταγράφηκαν οι διάφορες απόψεις, είδαμε όμως ότι μετά από το συνέδριο, στην πραγματικότητα, θα σου έλεγα χοντρικά, έχει μείνει μόνο μία ή δύο τάσεις. Οι υπόλοιπες συνιστώσεις αφομοιώθηκαν. Δηλαδή, εν μέρη, ο σχεδιασμός του κυρίου Τσίπρα πέρασε στο συνέδριο. Τώρα δεν είμαι σίγουρος να αμφισβητήσω ότι αυτές οι τάσεις είναι ισχυρές. Έχει μείνει μόνο το αριστερό ρεύμα στην πραγματικότητα και η τάση του κυρίου Γλέζου. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, με την έννοια ότι πια υπάρχει μια θεσμοθετημένη ομάδα υπό τον κύριο Λαφαζάνη, η οποία πιθανώς να εκπροσωπεί το 30% όπως είχε καταγραφεί στο συνέδριο και η οποία πια
έχει λόγο ναι, σε όλες τις αποφάσεις. Γίνεται να και μην βάζει υπάρχουν και τα θέματα της, από το νόμισμα μέχρι ό,τι άλλο. Διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι η δημοκρατία, αλίμονο. Δεν υπάρχει... μόνο σε ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, εκφράζονται... Σε δομικά ζητήματα, σε δομικά ζητήματα όπως το νόμισμα, με απόλυτη πλειοψηφία. Αυτή η ευελιξία ή όπως κανείς την αποκαλέσει μπορεί να είναι και κάτι που Νίκο, θα δημιουργεί προβληματισμό στον ψηφοφόρο. Στη δημοκρατία και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πραγματοποιούνται οι αποφάσεις της πλειοψηφίας. Ναι. Δεν γίνονται οι αποφάσεις της μειοψηφίας. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, αρκετά πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια κουβέντα θα πάμε για το, για το ευρώ και τη δραχμή μετά όμως. Πάμε και στην άλλη πλευρά τώρα, γιατί. Και της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και στο άλλο πάρτι, το ωραίο. Στη συνιστώση. Όχι και. Για όχι, πες. Γιάννη μου, όχι, Γιάννη. Για, μου. Για να πω. Το κύριο Αντώναρο. Άνοιξε και. Είναι από το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Το είπε πάρα πολύ ωραία εχθές ο κύριος Αντώναρος. Δραστηριάσε πάρα πολύ το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και, εν πάση περιπτώσει, κατέληξε λέγοντας ότι όταν τα κόμματα. Ελένη, να κάνω μια παρατήρηση, να αφήσεις τουλάχιστον. Να πούμε το ρεπορτάζ για να κάνεις το σχόλιο μετά. Γιατί πάνω γιατί στη φόρα. Γιατί καταχάρηκες ότι πρέπει να καταχαιριάσεις τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησες το σχόλιο πριν το ρεπορτάζ. Δεν κάτσε, λίγο. Μπάστα λίγο, Ελένη μου. Μας έχουν τρελάνει με τις συνιστώσεις. Μπάστα λίγο. Η συνιστόσα των Καραμαλικών. Βάλτα κάτω λίγο, Ελένη μου, να ακούσουμε τι έχει γίνει, γιατί έχει θέματα. Όντως, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είχε για αντιδράσεις. Γιάννη, ξεκίνησε εσύ και θα μας πει και ο πρόεδρος. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συνιστώσεις. Έτσι, δεν υπάρχει συζήτηση περί συνιστώσεων. Μία μεγάλη. Μιλάς για την Καραμαλική πτέρυγα. Ας το να πει το ρεπορτάζ, δεν λέει, να πούμε τι έχει γίνει και μετά θα κάνεις τα σχόλια. Λέγε, Γιάννη. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι. Δεν ξέρω κατά πόσο εκφράζεται ο κύριος Καραμαλής, για να το συνεχίσω αυτό το πράγμα τώρα. Κατά πόσο εκφράζεται ο κύριος Καραμαλής από αυτό που ανέφερες πριν. Ο κύριος Αντώναρος έκανε ένα tweet χθες το βράδυ, το οποίο ήταν επικριτικό για το ευρωψηφοδέλτιο. Πολύ. Ο κύριος Αντώναρος. Βαριά, ο κύριος Αντώναρος. Αυτό δεν τα έχει πει κανένας. Ναι. Για το σήμερα όμως ψηφοδέλτιο του ήρθε η Ντόρα Μπακογιάννη και θα δούμε μια κάρτα. Διέψευσε. Τι. Αυτό το οποίο γράφτηκε η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη είπε, νομίζω στο Βήμα FM μίλησε, να δούμε την κάρτα. Δες, η οποία η κυρία Μπακογιάννη. Πρόδρομε, για πες μας, τι ακριβώς είπε. Μίλησε στο Βήμα FM και αυτό γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας που εμφάνιζε την κυρία Μπακογιάννη να είναι δυσαρεστημένη με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές και την εμφάνιζε να έχει πει ότι το ψηφοδέλτιο, αυτό το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας υποτιμά τους πολίτες. Λέει λοιπόν ότι η πάγια θέση μου είναι ότι ο Σταυρός δυστυχώς υποχρεώνει πολλές φορές σε επιλογές μέσα στα ψηφοδέλτια ανθρώπων που έχουν αναγνωρισιμότητα για άλλους λόγους, δηλαδή αναγνωρισιμότητα που τους επιτρέπει να την κεφαλοποιήσουν στο Σταυρό και αυτό είναι το πρόβλημα του Σταυρού που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Διότι κακά τα ψέματα, όταν πηγαίνει κάποιος στην Ευρωβουλή, χρειάζεται κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αλλά το είπα ευθέως, λέει η κυρία Μπακογιάννη, για όλα τα κόμματα. Εννοούσα το Σταυρό προτίμησης και δεν είπα ποτέ ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας υποτιμά τους πολίτες. Εμένα θα μου επιτρέψεις να πω ότι παρακολουθώντας προσεκτικά τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είναι και εμπειρότατη, παίρνει αποστάσεις. Δηλαδή, θα θυμίσω και με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Άρη Σπηλιωτόπουλο τα όσα είχε πει πριν από καμιά δεκαριά ημέρες, λέγοντας ότι δεν θα πω ότι θα ψηφίσω, παρότι υπάρχει ένας υποψήφιος από τη Νέα Δημοκρατία και ένας που δεν είναι πια στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κακλαμάνης διαγράφει. Και εδώ δεν. Πώς θα το πω, λέει τα καλύτερα για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να πει κάποιος, Νίκο, αν μου επιτρέψει, ότι όντως, δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι επιλέγεις πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα για να πάει να τα ψηφίσει ο κόσμος. Το λέω πολιτικά, κρατάει. Δεν λέει αυτό. Και το λέει καθαρά. Και για το σύνολο των κομμάτων η κυρία Μπακογιάννη. Έτσι. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε. Και το, ναι, και το σύνολο των κομμάτων. Γιάννη, εγώ είπα, διακρίνω από τη συνολική πορεία της κυρίας Μπακογιάννη ότι βάζει θέματα. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, αλλά πάντα έχει την άποψή της. Η κυρία Μπακογιάννη ξεκίνησε χθες. Δεν θα έχει άποψη για όλα τα θέματα η κυρία Μπακογιάννη. Προφανώς και θα έχει πάμε άποψη. Πάμε τώρα αυτό στο άλλο κομμάτι. Δεν αλλάζει κάτι στην πολιτική. Γιατί είχε και άλλο ένα ημέρα από τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ναι. Πες μας, πρόδρομε. Λοιπόν, ο κύριος Μιχαλολιάκος βγήκε εδώ το πρωί στο Sky. Είναι προφανές ότι είναι πολύ ενοχλημένος από το γεγονός ότι χθες ο συνδυασμό του κυρίου Μόραλη, ο συνδυασμός Πειραιάς Νικητής, όπου είναι μέσα και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος, ο Πέτρος Κόκαλης, πήγε ο υπουργός παιδείας, ο κ. Αρβανιτόπουλος.
ο οποίος ο κύριος Αρβανιτόπουλος είχε πάει και όταν παρουσίασε ο κύριος Μιχαλολιάκος το δικό του συνδυασμό. Κύριος Αρβανιτόπουλος είναι βουλευτής Πειραιά, έτσι. Είναι βουλευτής Πειραιά, βεβαίως. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μιχαλολιάκος. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάψει πια να είναι το πολύ μεγάλο κόμμα. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Αντώνη του Σαμαρά, σας λέω, θα σκεπτόμουν όπως σκεπτόταν ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής όταν ήταν στο Παρίσι, αρχηγός και ιδρυτής της ΕΡΕ, αλλά που η μεταπολίτευση όταν ήρθε δεν επανίδρυσε την ΕΡΕ, αλλά κάτι άλλο. Ο κ. Αρβανιτόπουλος πρέπει να πει ο ίδιος τι θέλει. Όταν έκανε τη δική του συγκέντρωση, μίλησε με τα πλέον εγκομιαστικά που έχει μιλήσει ποτέ άνθρωπος για δήμαρχο για μένα. Ήρθε στη δική μου συγκέντρωση. Αλλά είναι δικό του δικαίωμα αν θέλει να είναι με το χθες, με το σήμερα ή και με το χωροφύλαξη και με το ραστιφύλαξη. Δεν με απασχολεί. Εντάξει, περιφερειακές εκλογές πάντα βγάζουν θεματάκια. Έχει πει και άλλη είδηση ο κ. Μιχαλολιάκος. Για πες την. Ότι, την οποία εντάξει, εδώ δεν προλάβαμε να την ακούσουμε. Ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, ήταν ένα απόσπασμα στην ουσία, λέει να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία και να φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι που. Το παίρνει λοιπόν τώρα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Συγγνώμη Γιάννη να το ολοκληρώσω. Το παίρνει λοιπόν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκει την ευκαιρία επιτέλους η Κουμουνδούρου και λέει ότι οι πολλαπλές υποψηφιότητες προερχόμενες από τη Νέα Δημοκρατία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλητηριώδη σχόλια κεντρικών στελεχών για το ευρωψηφοδέλτιο, επιθέσεις σαμαρικών ιστοσελίδων σε αντισαμαρικούς βουλευτές. Αυτή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συνοθήλευμα φατριών. Τα διαλυτικά φαινόμενα που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών του Μαΐου είναι αντίστοιχα τη πολιτική τη γύμνια και του πανικού προστάσεως. Θέλω να κάνει ένα σχόλιο η Ελένη και μετά ο Γιάννης. Θέλω όμως να κάνω μια διευκρίνηση, την οποία τη λέω ως ρεπορτάζ. Δικές μου πληροφορίες από πηγή που θεωρώ απολύτως αξιόπιστη είναι ότι ο κύριος Καραμανλής, μιλάω για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, δεν συμφωνεί με το tweet Αντώναρου. Δεν είναι δηλαδή έκφραση της καραμανλικής. Νομίζω ότι το είπαμε πριν. Λευράς, το είπαμε αυτό πριν. Που είπε ο κ. Αντώναρος είναι η προσωπική του άποψη που ο άνθρωπος ως βουλευτής, πρώην υπουργός, έχει δικαίωμα να τη λέει. Mm. Δεν απηχεί όμως, διευκρινίζει την πλευρά Καραμαλή της απόψης. Επίσης, για το, αυτό που είπε ο πρόδρομος για τον κύριο Μιχαλολιάκο. Μισό λεπτό, Ελένη. Κύριο Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία αυτό. Να θυμίσω ότι δεν έχει δώσει χρήσματα στους δήμους. Έτσι, δεν έχει δώσει επισήμως χρήσματα. Όχι. Για το πού πάει ο ένας, πού είναι ο άλλος. Όλοι γνωρίζουμε από πού προέρχεται ο καθένας. Αλλά επισήμως χρήματα δεν έχουν δοθεί. Η γάτα και το ποντίκι. Όχι. Εγώ παρόλα αυτά, και ακούμε ενδιαφέρον αυτό που την πληροφορία που έχεις Νίκο, είμαι και πάλι επιφυλακτική, γιατί θεωρώ ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει μέσα κανέναν από την καραμαλική πλευρά. Στην πραγματικότητα είναι σαν ο κύριος Σαμαράς να προσπάθησε στην πραγματικότητα να απεγκλωβιστεί από το παρελθόν. Μες. Όποιο και αν είναι αυτό το παρελθόν. Άρα θεωρώ ότι ο κύριος Καραμαλής μπορεί οι κύκλοι να λένε ότι δεν τον εκφράζει έτσι, αλλά δεν θα είναι και περιχαρής για το ψηφοδέλτιο το οποίο. Εγώ μετέβαλα την πληροφορία ως εκεί, εσύ λες τα δικά σου, Γιάννη, ένα σχόλιο και θέλω να πάμε στο ποτάμι και στο Άγιο Φως μετά. Ναι. Κοίταξε, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτό το οποίο θέλουν να λένε στη Συγκρού, είναι ότι δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο κομματικού σωλήνα. Έτσι ότι δεν επιλέχθηκαν μόνο από τον κομματικό Φωστό. Μηχανισμό, ότι είναι πρόσωπα τα οποία είναι από τις τέχνες, είναι από τα γράμματα, είναι από τις επιστήμες, ότι καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών ομάδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά πυκνά μπορεί να ακούγεται και ως κλισέ, αλλά έτσι παρουσιάζεται από την Συγκρού. Και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σίγουροι ότι με αυτό το ευρωψηφοδέλτιο και σε αυτές τις ευρωεκλογές θα πάνε πολύ καλύτερα από ότι. Πάμε λίγο στο ποτάμι τώρα, το καταλαβαίνω και το επιταχύνω. Ελένη, ξέρω ότι είχες και επαφές το πρωί και ρεπορτάζ. Τώρα αυτή η ιστορία με το Άγιο Φως τους κάνει λίγο μπάχαλο, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, μίλησε ο ίδιος ο Σταύρος Θοδωράκης και δόθηκε μετά στη συνέχεια μια μεγάλη έκταση για τις σχέσεις του Σταύρου Θοδωράκη με τον κύριο Δήμ κτλ. Καταρχήν, από το ποτάμι, οι συνεργάτες του κυρίου Θοδωράκη διευκρινίζουν ότι δεν είναι εκπρόσωπος, έτσι δηλαδή όπως είχε εμφανιστεί από κάποιους ο κύριος Δήμο, ότι είναι εκπρόσωπος του ποταμιού. Δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος των γραμμάτων, ο οποίος στήριξε την προσπάθεια του Σταύρου Θεοδωράκη και στην πραγματικότητα μέχρι εκεί. Δηλαδή, λογικό είναι να έχουν διαφορετικές απόψεις, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα, Νίκο. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα μπορώ να το κατανοήσω. Ακούσαμε μόλις πριν από λίγο ότι διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Γιατί είναι ότι ο Νίκος Δήμου αυτές τις απόψεις τις είχε πάντα, δεν είναι. Τις είχε πάντα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που διευκρίνησαν ήταν ότι
εν πάση περιπτώσει, δεν μιλούσε εκ μέρους του ποταμιού. Ενδεχομένως το ότι επιλέγει τώρα να τις επαναλάβει έχει και αυτό τη σημασία του και για τον ίδιο τον κύριο Δήμο, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να έχει ενταχθεί στο ποτάμι, αλλά θα κρατήσει τις απόψεις του όποιες και αν είναι αυτές. Ναι. Πρόδρομε, τι λες? Ο κύριος Δήμου, τώρα δεν θέλω να υιοθετήσω την άποψη της κυρίας Κανέλη. Εντάξει, σέβομαι προφανώς τον άνθρωπο, έχει τις απόψεις του, συγγραφέας είναι. Θα μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω μία έκφραση που διατύπωσε, ένα ερώτημα που διατύπωσε ο Μητροπολίτης Πειραιός. Αν έχω λίγο χρόνο, πολύ ναι. λίγο, θα το διαβάσω. Ναι. Είναι από ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγη ώρα και λέει ότι μία από τις ιδιότητες του Αγίου Φωτός, που με αστραπές κατέρχεται στον Πανάγιο Τάφο και ανάπτει ευνηδίως και μυστηριωδώς καντήλια και λαμπάδες που κρατούν οι πιστοί σε όλο το εύρος του Πανίρου Ναού, είναι η ιδιότητα της ακαΐας για τα πρώτα λεπτά της εμφανίσεώς του. Πώς ερμηνεύεται, αναρωτιέται ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ, αυτό το πασίδηλο και αυταπόδεικτο γεγονός, αν πρόκειται κατά τον κύριο Δήμο για ειδωλολατρικό σύμβολο? Έχει και άλλα ερωτήματα, εν πάση περιπτώσει, προς τον κύριο Δήμο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση πραγματικά είναι υπερβολική γύρω από αυτό το θέμα, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και διαφορετικά. Δηλαδή, εν μέρη να συμφωνούν με τον κύριο Δήμο. Δηλαδή, με όλο αυτό το. Όποιος το έχει ζήσει στα Ιεροσόλυμα, ξέρει ακριβώς τι γίνεται εκεί πέρα. Και από εκεί και ύστερα, να αναβλώνεται όντως ένα αεροπλάνο. Τόσα χρήματα. Το υπερβολή. Και αυτό είναι υδωλολατρία. Είναι υδωλολατρία. Όχι, δεν είναι. Δεν διαφωνώ. Για όνομα του Χριστού, δεν είπα αυτό. Για τη διαδικασία μιλάω εγώ. Πρέπει να δεν μιλάω για την. Για την ουσία, τέλος πάντων, το πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, πάντως το ζήτημα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και δημόσια εκτίθενται και λένε δηλώσεις θα κριθούν, Νίκο, το είπε στην αρχή, τα διάφορα σχίσματα να πλακώνονται και να κάνουν διάφορα πράγματα. Εντάξει. Και αυτό το πράγμα πάλι έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Σε 25 μέρες από το ένα πάντως και άλλο το άλλο. Άλλο στο θρησκευτικό κομμάτι και άλλο το οικονομικό. Νομίζω ότι ο κύριος Δήμου το βάζει και πολύ σε οικονομική βάση στα έξοδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τον κύκλο εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτική κουβέντα θα κάνουμε. Θα μου πείτε, αυτό κάνουμε συνήθως εδώ. Θα την κάνουμε λοιπόν με δύο υποψήφιους. Το οποίο είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι δύο από τους ανθρώπους που τίμησαν την εκπομπή αυτή και αυτό το πρόγραμμα και αυτό το σταθμό με την παρουσία τους πάρα πολλές φορές. Ο Γιώργος Καθημερινά, υποψήφιος ο Γιώργος Κίρτσος με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και ο Νίκος Κυθάκης πάρα πολλές φορές επίσης με τα εξαιρετικά του σχόλια. Υπάρχει συντάκτης στην Καθημερινή, τώρα πολιτικός. Υποψήφιος στο Ευρωψηφοδέλτιο. Υποψήφιος πολιτικός. Υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι, πολιτικός ναι. είσαι πλέον. Πολιτικοί άνθρωποι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Καλή επιτυχία και στους δυο από καρδιά. Για προσωπικούς λόγους. Να ξεκινήσουμε από τον Νίκο, διότι έχει τα επίκαιρα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακυλοπώνεσαι τούτη ιστορία με το ψηφοδέλτιο. Γιατί έτσι. Είναι οι αδυναμίες και οι αρετές της δημοκρατίας. Ναι. Έκανα ένα σχόλιο πριν και θέλω να το πω σε σένα πια ως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει κάποιος να πάρει μια θέση. Εμένα μου φαίνεται λίγο ότι σαν να έβαλε πια το πλαίσιο η πλευρά Λαφαζάνη σε αυτές τις ευρωεκλογές. Δηλαδή έδειξε ότι δεν θα παίρνετε καμία απόφαση χωρίς να συνυπολογίζετε σοβαρά η δική της άποψη. Ναι, το θέμα πάντως είναι. Και να πέφτει με ποσόστοση το πράγμα δηλαδή. Ναι, το θέμα πάντως είναι ότι και από τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και από την διακήρυξη που έχει γραφτεί και εγκριθεί. Είναι ότι βγαίνει μια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα προχώρημα προς τα μπρος και μια μεγάλη εθνική συμμαχία, μια κοινωνική συμμαχία μεγάλης εμβελίας, η οποία νομίζω ότι... Τα γυρνάς τώρα, πολιτικός έγινες γρήγορα. Όχι, όχι. Θέλω να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ... Και η Ελλάδα από το εσωκομματικό, γιατί... Το εσωκομματικό νομίζω ότι είναι ίσονο σημασίας. Και τα δύο κόμματα, κυρίως όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταστήσει αυτές τις εκλογές με χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών. Το έχει πει ο ίδιος ο Τσίπρας πολλές φορές. Και τα διακυβεύματα είναι έτσι το ιστορική σημασία. Γι' αυτό και ρωτάω έτσι. Αυτή η προσπάθεια να είναι ένα ενιαίο κόμμα, μία φωνή, μία έκφραση, εδώ σε αυτή την κατάσταση μοιάζει να παγιώθηκε ότι δεν είναι έτσι. Είναι μια πλειοψηφία, μια μειοψηφία και υπάρχει μια ποσόστοση στη λήψη των αποφάσεων.
Πώς προκύπτει αυτό, νομίζω ότι. Προκύπτει γιατί οι μεν θέλανε τον Βαρουφάκη και οι δε είπαν τον Λαπαβίτσα. Αυτό... Και τελικά μπορεί να πάρουν απόφαση να μην είναι κανένας από τους δύο. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως εκ διαρροών και πολιτικών stories. Η πραγματικότητα διαφορετική. Έγινε μια μακρά διαδικασία, ακούστηκαν πολλά ονόματα, έγιναν σκληρές διαδικασίες, πολύ τυπικές και αυστηρές. Και βγήκε ένα ψηφοδέλτιο. Με την προνομία του Προέδρου να κρατήσει, ας πούμε, μερικά ονόματα για να τα βάλει στην κρίση της πολιτικής γραμματείας των υπόλοιπων οργάνων. Νομίζω, πέρα από τη μια ίσως πολύ τυπική εσωκομματική διαδικασία με δημοκρατικά χαρακτηριστικά, νομίζω η ουσία είναι ότι πάμε να δώσουμε μία μάχη μέσα στην Ευρώπη με τεράστια, με μια πολύ μεγάλη σημασία σε εγκάρσια συμμαχία που ξεκινάει από την Ιρλανδία και φτάνει στην Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτό πάλι συζητήσουμε είναι πολύ, αλλά. Εσύ είσαι με τους προεδρικούς ή με τους αδιάκριτη ερώτηση μέχρι και εγώ οφείλω να διαμαρτύρω. Όχι, εγώ δεν διαμαρτύρω. Εγώ θα την κάνω, είμαι αδιάκριτος. Εγώ είμαι συμπαρατάσσομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μια μεγάλη παράταξη η οποία έχει μια δυναμική. Ευρώ ή δραχμή, να σου το πω έτσι, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα ταυτότητα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τίθεται τέτοιο ερώτημα. Αυτό το ερώτημα που τίθεται στην κάλπη για τους Έλληνες πολίτες είναι αν η Ελλάδα θα στηθεί στα πόδια της. Και αν θα μπει στην Ευρώπη να συζητήσει σοβαρά επίσης όρις για μια άλλη Ευρώπη. Εσύ είσαι αυτό είναι. Υπέρ της παραμονής στο ενιαίο νόμισμα με όποιο κόστος ή να δούμε και το Plan B. Το όποιο κόστος ποιο μπορεί να είναι. Δεν το ξέρω, το λέω όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Όχι, το όποιο κόστος που ξέρουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι ένα. Όλοι οι δείκτες πολέμου. Ήφεση από επένδυση από πληθωρισμός. Τρίτη τάση, δηλαδή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι, δεν είναι τρίτη τάση. Νομίζω ότι είναι κυρίαρχη τάση στον ελληνικό λαό και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητούσε τον επόμενο πραγμή. Είναι μια βαριά πληγωμένη χώρα από τον πόλεμο και πρέπει οι Έλληνες να δούνε πώς θα φτιάξουν τη χώρα. Ενδεχόμενο να φύγουμε από το ευρώ, θα ήταν κάτι που εσύ θα το έθετε στο τραπέζι, θα το συζητούσε, θα το επεξεργαζόσουν. Αν η ανθρωπιστική κρίση έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις στη χώρα και η έξοδος από το ευρώ. Η είσοδο σε μια ζώνη ελεγχόμενη ισοτιμία που έχει πει και ο Λαφοντέν αναλυτικά και έχουν πει και πολλοί άνθρωποι. Ανθρωπιστική κρίση δεν ξέρουμε, τι ζούμε. Είναι εδώ, όχι, δεν είναι. Αν εδώ δεν είναι, ζούμε, μπορεί να είναι πολύ χειρότερο. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι για τέταρτο χρόνο δεν σταματάει αυτή η κρίση. Mm-hmm. Δεν σταματάει η αποστράγγιση των οικοκυριών, δεν σταματάει η νεκρή αγορά, άρα το νεκρό εμπόριο. Άρα το βάζεις στο τραπέζι σε ένα ενδεχόμενο που πρέπει να το δούμε. Και το θέμα του νομίσματος. Όλα τα κράτη στην Ευρωζώνη έχουν Plan B και Plan C. Το είδαμε τις μέρες της συνδιάσκεψης για τον bail-in της Κύπρου. Όλοι είχαν τα σχέδιά τους. Το έχουν υπενιχθεί με πολλούς φορές οι Γερμανοί. Έχουν Plan B. Η Ελλάδα έχει Plan B. Μάλιστα. Δεν έχει Plan B. Με αυτή την, όταν πηγαίνεις σε μια διαπραγμάτευση, όταν κάνεις μια στρατηγική, έχεις δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή. Να γίνω λίγο αδιάκριτος τώρα και με την άλλη πλευρά, γιατί. Να πάω. Όχι, συνεχίστε, παρακαλώ. Όχι. Τώρα, η υποψηφιότητα Ζαγοράκη είναι μια υποψηφιότητα εντυπωσιακή. Είναι ο αρχηγός εθνικής του Euro, ένα πρόσωπο. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Ήμουν εγώ εκεί και μέτραγα. Και ποιος χειροκροτούσε και πόσο. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα το πήρε ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης. Και θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει τη μεγάλη λάμψη. Αλλά είναι αυτό το πρόσωπο που θα φωτίσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, που θα του δώσει την ευρωπαϊκή προοπτική στο λέω, γιατί από όσους είναι στο ευρωψηφοδέλτιο, το Ζαγοράκι επέλεξε να δει ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο βράδυ που είχαμε τα πλάνα. Ναι, να φωτογραφτεί, όλους μας έχει δει. Όχι, εννοώ ότι οι κάμερες εκλήθησαν να αποτυπώσουν την συνάντηση με το Ζαγοράκι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόσωπο. Εντάξει, ο Ζαγοράκι είναι ένα συμβολισμό, είναι η επιτυχία της Ελλάδας το 2004. Ελλάδα μπορείς. Και η κοινωνία είναι σύνθετη. Εγώ είμαι διδάκτορ του London School of Economics. Υποθέτω ότι ο κύριος Ζαγοράκης δεν είναι. Αλλά παραδέχομαι τους αυτοδημιούργητους και τα σύμβολα σε όλους τους τομείς επαγγελματικής και πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Γιατί σημαίνει ότι ένας αυτοδημιούργητος στον χώρο του άνθρωπος πολύ επιτυχημένος είναι πάντα άξιος να είναι και ευρωβουλευτής. Ή αυτό είναι συζητήσιμο. Τη γνώμη σου, είναι συζητήσιμο. Και εγώ είμαι φαν του Ζαγοράκη και να το ξεκαθαρίσω. Είναι συζητήσιμο. Και εγώ είμαι θαυμαστή του Ζαγοράκη. Γιατί εκτός από παίκτη έχει και ήθος και είναι και ωραίος. Δηλαδή δεν φτάνει να είσαι παίκτη. Λοιπόν, έχει όλες. Έμαθα ότι μιλάει και δύο γλώσσες. Δεν το ήξερα. Ναι, το είπανε στα αγγλικά και ιταλικά σύμφωνα με το βιογραφικό του. Αλλά είναι αυτό το πρόσωπο που στην Ευρωβουλή, στις ισορροπίες, όλα αυτά μπορεί να σταθεί. Ο κυρίαρχος λαός έχει 42 ευρώ υποψήφιους, τι ακριβώς είμαστε. Μεταξύ των οποίων είδα θηρία της επιστήμης, της τέχνης, ιερά τέρατα με διεθνή αναγνώριση, ανθρώπους που με κάνουν να φαίνομαι πολύ ταπεινός πανεπιστημιακά, παρά τα 3 διπλώματά μου από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Υπάρχει και ο Ζαγοράκης, ο οποίος έχει διανύσει άλλου είδους διαδρομή. Mm-hmm. Ό,τι θέλει ο λαός, εκεί είμαστε να μετρηθούμε. Εγώ πάντως πήγα χθες και πήγα κάπως τρομοκρατημένος από τα μίντια, λέω.
ποιους θα δω εκεί, τι θα γίνει, ποιο θα είναι το κλίμα. Είδα μια ζεστή αγκαλιά και μεταξύ των υποψηφίων, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει προφανώς σκληρός ανταγωνισμός, γιατί πόσοι θα βγουν και τα λοιπά. Και είδα ανθρώπους με καλό κλίμα, από όλα, δηλαδή με κοινωνική διαδρομή. Έτσι, με βόλικο τηλεοπτικό lifestyle, είπαν κάποιοι επικριτές. Δηλαδή, εσύ, εντάξει, η Μαρία Ισπυράκη, λοιπόν, εμένα, ο Αμυράς, ναι, ο οποίος είναι από άλλο ποδηλατόδρομο, μπράβο, για να το πω έτσι. Λοιπόν, εμένα με βάλανε στο Star System. Δηλαδή, δεν ξέρω, τους ευχαριστώ πολύ, δεν είναι κακό να είσαι Star System, αλλά εγώ δεν διεκδικώ να πάω στην Ευρωβουλή σαν Star System. Διεκδικώ να πάω, για παράδειγμα, σαν διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του London School of Economics. Διεκδικώ να πάω σαν εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Εξωτερικών στην πρώτη ελληνική προεδρία, στην τότε ΕΟΚ, το δεύτερο εξάμηνο του 1983, πέρασε ο κόσμος. Σαν πρώην άτυπο σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας σου ράβει ένα κοστούμι, Star System. Μετά άλλοι με ρίξαν στην κατηγορία των ακροδεξιών, επειδή ήμουν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Λαός. Καταρχήν και ο Καρατζαφέρης και η Νίκη Τζαβέλα και όλοι σχεδόν προερχόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία, από το χώρο δηλαδή. Τώρα, με θέλουν TV persona, με θέλουν ακροδεξιό, ας ράψουν όποιο κοστούμι θέλουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχω μια... ξέρει ο κόσμος ποιος είμαι. Πάμε να κάνουμε διάλογο τώρα, να δούμε λίγο το που είμαστε σήμερα και το που είναι η χώρα. Προχθές συζητούσαμε εδώ το τι πρόκειται να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, παίρνω αυτό σενάριο εργασίας, υπόθεση εργασίας, υπόθεση συζήτηση στην πραγματικότητα, όχι εργασίας, για την περιβόητη διάσκεψη που θα ζητήσει καταγγέλλοντας το μνημόνιο και το τι θα ακολουθήσει αν η διάσκεψη αυτή αποτύχει ή δεν γίνει ποτέ. Τα λέγαμε με τον κύριο Παπά προχθές. Και είπε και αυτό το περιβόητο περί δημοψηφίσματος, όχι για το νόμισμα, αλλά την απόφαση στο λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σχέδιο, το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Λέει, εγώ αν γίνω κυβέρνηση, θα πάω και θα πω διεθνής διάσκεψη για το θέμα του χρέους της Ελλάδας και όλης της Νότιας Ευρώπης, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Η απάντηση είναι αν δεν έρθουν στη διάσκεψη. Και αν έρθουν και πούνε, όχι κύριε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Βέβαια, δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του καλημέρα σας, θα να κάνουμε διάσκεψη. Θα προηγηθούν διεργασίες ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις, σε ανθρώπους, σε χώρες. Θα το ζητήσουν κι άλλοι, θα το υποστηρίξουν κι άλλοι. Όταν πας σε μια διάσκεψη. Εγώ άκουσα τον κύριο Παπά που ήρθε εδώ και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: όταν γίνουμε κυβέρνηση, την επόμενη μέρα, αν όχι το ίδιο βράδυ, θα καταργήσουμε το κομμάτι του μνημονίου που αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας. Δεν θα καταργήσουμε τη δανειακή σύμβαση, δηλαδή τα λεφτά θα τα θέλουμε, αλλά θα καταργήσουμε τους όρους για να αποπληρώνουμε αυτά τα δάνεια και να συμμορφωνόμαστε στο ό,τι μας ζητούν να κάνουμε. Έχει μια λογική αυτό. Αυτό, ναι, μοιραία, είναι μια μονομερής ενέργεια. Προκαλεί τις εξελίξεις. Αν λοιπόν σου πούνε δεν ερχόμαστε στη διάσκεψη. Κάνεις δημοψήφισμα. Άλλο είναι η διάσκεψη. Ναι, τη συνεννόηση, ό,τι θες να πει. Η διάσκεψη για τη ρύθμιση του χρέους των ευρωπαϊκών χωρών είναι άλλο πράγμα και υπάρχει διεθνές προηγούμενο και πολλοί αναλυτές και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αν έχει καταργηθεί το μνημόνιο, αν μέχρι τότε έχουμε μνημόνιο, ναι, ή όποια τέλος πάντων υποχρέωση της χώρας, προφανώς έχουμε κάνει μια μονομερή ενέργεια. Ναι. Αν λοιπόν δεν του βγει του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, λέει ότι φτάνω ακόμα και στο δημοψήφισμα. Ποιο είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος? Τι θα μας ζητήσετε να απαντήσουμε? Ένα πράγμα, η διάσωση της χώρας. Αν μπορεί η χώρα να σταθεί στα πόδια της με αυτόν τον τρόπο που βαδίζει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, αυτό το που ερώτημα, ξέρουμε... Ένα λεπτό. Το ερώτημα που θα βάλει στο δημοψήφισμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν φτάσει να το κάνει, είναι αν θέλετε να σωθεί η χώρα ή δεν θέλετε. Η απάντηση είναι ναι. Αλλά έχω την εντύπωση αυτό σου το έχω απαντήσει ως πολίτης. Αν σε κάνω κυβέρνηση, αν οι πολίτες δηλαδή επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, θα το έχουν πει πάρει την κυβέρνηση για να σώσει τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Στις εθνικές εκλογές, όχι ναι, τώρα. Ναι, ναι, για τις εθνικές μιλάμε. Ναι, ναι. Παίρνουμε το σενάριο εργασίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εθνικές εκλογές και γίνεται κυβέρνηση και πάει στην Ευρώπη που τώρα. Όταν λοιπόν στις εθνικές εκλογές. Καλά, θα έχει ήδη μια πιο ισχυρή, πολύ ισχυρότερη παρουσία στην Ευρώπη. Και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως Ευρωπαϊκό Μπλοκ Αριστεράς. Πάμε στις εθνικές εκλογές. Ο λαός, αν του δώσει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, πάει να πει ότι τον περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του. Και πάει να πει επίσης ότι θα έχει εγκρίνει το πρόγραμμά του, τις εξαγγελίες του. Το θεωρήσαμε δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει αλήθεια στο λαό σε κάθε βήμα, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι συζητάμε, και μαζί θα αποφασίσουν. Αν φτάσει σε ένα δημοψήφισμα, γιατί οι Ευρωπαίοι θα μας πούνε, όχι κύριοι, δεν δεχόμαστε αυτό που μας ζητάτε για τη μείωση του χρέους. Ωραία, ας προτείνουν κάτι άλλο οι Ευρωπαίοι. Όχι, όχι. Εμείς προτείνουμε κάτι. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς θα εξετάσουμε ακόμα και το ενδεχόμενο να πάμε σε δημοψήφισμα. Σε ρωτάω. Φυσικά. Ποιο θα είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος? Τι θα μας ρωτήσετε ως πολίτες? Σε τι θα κληθούμε να απαντήσουμε?
αυτό θα τεθεί τότε. Αλλά αυτή τη στιγμή, τότε. Μην κάνουμε μια προθύστερη συζήτηση τώρα. Ποιο θα λένε είναι κάποιοι. Δεν αυτό, ξέρω, αυτό που έθεσαν οι Ευρωδραχμοί. Λένε από τη Νέα Δημοκρατία Ευρωδραχμή θα το ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το λέει, το λέμε εμείς. Εσείς τι λέτε, ποιο θα το ερώτημα. Όχι. Αν η Ελλάδα πρέπει να σωθεί και με ποιους όρους θα σωθεί και αν όχι. Το ότι πρέπει να σωθεί δεν φαντάζομαι. Να υπάρχει κανείς να σου πει όχι, δεν πρέπει να σωθούμε, να καταστραφούμε. Το ποιους όρους, όταν σε έχω ψηφίσει κυβέρνηση, όταν σε έχω ψηφίσει ως κυβέρνηση και μου έχεις πει τους όρους, δηλαδή μου έχεις πει ότι εγώ θέλω να μείνουμε στο ευρώ. Άρα σου έχω πει ναι, σώσε τη χώρα, αλλά μείνε στο ευρώ. Δεν με ξαναρωτά. Δεν λέει μόνο αυτό. Δύο λεπτά. Και μου έχει πει όχι, εγώ σκέφτομαι και το νόμισμα ακόμα και δραχμή. Να σου πω σώσε τη χώρα ακόμα και με τη δραχμή. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν μου το έχει πει προεκλογικά, γιατί μέχρι τώρα δεν είναι, μου το... Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι όχι άλλες θυσίες για το ευρώ. Όχι στο ευρώ με κάθε θυσία. Αν η παραμονή... Κάτσε βρε Νίκο, γιατί το χάνω. Δύο λεπτά. Εγώ θυμάμαι τον Τσίπρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κυρίως στο εξωτερικό, να λέει ότι το νόμισμά μας... Είναι το ευρώ. Φυσικά. Και είναι η ταυτότητά μας. Φυσικά. Φυσικά. Αλλά αν το δίλημα φτάσει σε αυτό το σημείο και θα πρέπει η Ελλάδα να διαλέξει κάτι, προκειμένου είτε να σωθεί ο ελληνικός λαός. Και το ανεξάρτητο κράτος, η υπόστασή του και η ζωή του. Ναι. Και αν θα πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή, τότε θα τεθεί στην κρίση του λαού. Με αυτή την έννοια. Άρα θα υπάρχει και στο δημοψήφισμα ευρωδραχμή στην ουσία. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό το τρομοκρατικό δίλημα ετέθη από του Μέρκελ Σαρκοζή στη Σύνοδο των Κανών στον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου κάτι είχε στο μυαλό του. Ήξερε ότι πηγαίναμε για το κούρεμα με αυτού του όρου και προσπάθησε τελευταία σώση να σώσει την παρτίδα. Δεν θα επανειληφθεί το ίδιο λάθος. Αν η Ευρώπη θέλει να ξαναεκβιάσει την Ελλάδα με αυτού του όρου, με του όρου ποιου, αυτού που η ίδια η Μέρκελ πάλι στη Σύνοδο Κορυφή του Δεκεμβρίου είπε το εξής. Ότι όχι, αυτό είναι. Ξέρουμε πολύ καλά η Ευρώπη που σαν την Ελλάδα. Δύο λεφτά. Να το δούμε και έτσι. Γιατί δεν θέτει η Ελλάδα διαμέσου του ΣΥΡΙΖΑ εκβιαστικό δίλημα. Η Ελλάδα ετέθη ενώπιον ενός διλήμματος να θυσιαστεί ίδια για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες και υπέκυψε. Και είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Είμαστε σε φτώχεια επίπεδου εμφυλίου. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι λες? Εγώ λέω ότι το βασικό προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερά βήματα μπροστά. Και το ανέλησε πολύ ωραία ο κύριος Σαμαράς χθες. Εντυπωσιάστηκα γιατί συνήθως οι ομιλίες αυτού του τύπου, επειδή έχω γράψει και ορισμένες στο παρελθόν, είναι κάπως κομματικές, περιοριστικές κτλ. Σου λέει: η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχουμε τις πρώτες οικονομικές επιτυχίες. Εμπιστευτείτε μας. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε τον κόσμο, τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας, κοινωνικό μέρισμα και θα υπάρξει και συνέχεια αρκεί να βελτιώνεται η κατάσταση στην οικονομία. Και σας θα θέλαμε να μην επιχειρήσετε κάτι διαφορετικό, να μην αποδυναμώσετε την κυβέρνηση, να μην δώσετε την πολιτική ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλες αυτές οι κατακτήσεις, όλη αυτή η επίπονη πρόοδος μπορεί να αμφισβητηθούν. Και ακούγοντας τον ανταγωνιστή μου, νομίζω ότι θα αμφισβητηθούν έστω για καλό σκοπό. Αλλά το θέμα είναι... Γιώργο, την πρόοδο δεν βλέπω. Η πρόοδος είναι ότι τέλος πάντων... πιάσαμε τα ελλείμματα, εξαφανίστηκαν, τα δίδυμα ελλείμματα μας είχαν φέρει από το χάλι. Άρχισαν να υπάρχουν τα πρωτογενή πλεονάσματα έστω με πολιτικό ορισμό. Δίνονται κάποια πρώτα χρήματα, πέφτει το κόστος δανεισμού. Φωνάζαμε, ξέρω και εγώ πριν μια εβδομάδα δημοσιογραφικά, ότι κακώς βγήκε στις αγορές. Ναι, βγήκε στις αγορές, ήταν τσουχτερό το επιτόκιο 4,5%. Αν υπολογίσουμε τον αποπληθωρισμό, είναι 6,5%. 4,95, αλλά κατέρευσαν όμως τα επιτόκια του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, πήγανε στο 2,45 που ακριβώς πανηγύρισε χθες δικαιολογημένα ο κ. Σαμάρας. Άρα έχεις διάφορα ωφέλη. Αν λοιπόν, και αυτή είναι και η πολιτική μου στράτευση, αντί να αναλύω την κρίση, θέλω να μπω στο παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μια ευκαιρία τους επόμενους 9-12 μήνες να βγούμε από την κρίση. Δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο ότι θα περάσουμε από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη, αλλά αξίζει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Με την τεχνοκρατική σου οπτική, να σε ρωτήσω κάτι που είναι από όσα συζητούνται πολύ το τελευταίο διάστημα. Η χώρα έπρεπε να βγει στις αγορές, λένε. Οι περισσότεροι ήταν κάτι που για λόγους συμβολισμού και τέλος πάντων και άλλους είχε την αξία του. Το ερώτημα είναι, όταν θα πάμε να ζητήσουμε τη μείωση του χρέους, με τον όποιο τρόπο θα την εγκρίνουν, γιατί έχουν δεσμευτεί ότι κάτι θα κάνουν και το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Το ότι βγήκαμε στις αγορές είναι καλό ή κακό? Μήπως είναι κακό? Μήπως τώρα έχουμε δώσει ένα όπλο σε όλους αυτούς να λένε, μη μας ζητάτε και πολλά κουρέματα, διότι βγαίνετε στις αγορές. Και αφού βγαίνετε, εντάξει, πάρτε μια μείωση για μερικά χρόνια, καμιά δεκαριά παραπάνω, μπορεί και 20, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Γιατί μπορείτε να βγείτε. Σας στηρίζουμε κι εμείς. Βεβαίως. Υποστηρίζουμε, λοιπόν, άρα ναι. Πληρώστε
πληρώστε, πληρώστε. Πώς ήταν λάθος από αυτή τη σκοπιά των αγωνιστών? Όχι, δεν ήταν λάθος, γιατί δεν υπήρχε καμία προοπτική για άμεσο κούρεμα του χρέους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στην. Μήπως βιάστηκε η κυβέρνηση να την κάνει πριν τις εκλογές και να πει να μπορώ να δανειστώ, ενώ έπρεπε να περιμένει να γίνει κουβέντα για το χρέος να κλείσει και μετά να βγει στις αγορές? Δεν και νομίζω. Εκεί, 6 μήνες αργότερα, να πάρει και πολύ καλύτερο επιτόκιο, γιατί θα ήταν πολύ πιο βιώσιμη η ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις θετικές οικονομικές εξελίξεις. Θέλω να μου απαντήσεις τη γνώμη σου γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι αποφεύγεις. Όχι, όχι. Δεν αποφεύγω. Είναι καλό αυτό που έγινε ή θα ήταν καλύτερο να πάρα γίνει πολύ τότε? Καλό είναι, πάρα πολύ καλό. Μήπως ήταν καλύτερο να γίνει τότε? Όχι, διότι τώρα τι γίνεται? Υπάρχει ένα όραμα ότι θα έρθουν κάποιοι και θα μας χαρίσουν το μισό χρέος. Αυτό είναι όραμα, δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι γι' αυτό. Είπα για τους όρους, το πόσο θα μας το χαρίσουν αυτό το χρέος. Όχι, θα, νομίζω... δεν θα είχαμε περισσότερα όπλα τότε από ό,τι τώρα. Η ρύθμιση θα γίνει, γιατί η ρύθμιση δεν είναι δεν γίνεται σε επίπεδο τεχνοκρατικής ανάλυσης. Άλλωστε, αποδείχθηκαν αυτά στην πράξη. Είναι σε επίπεδο πολιτικής συνεννόησης. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει στο μεγάλο γήπεδο. Είναι η κεντροδεξιά παράταξη, άρα συνεννοείται με τους ισχυρούς της Ευρωζώνης. Ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλά στην Ελλάδα, το ποσοστό της Ενωμένης Αριστεράς της Ευρωπαϊκής θα τσιμπήσει από 7,5% και θα πάει στο 7,8%. Με κόμματα τα οποία βέβαια δεν συνεννοούνται και πάρα πολύ μεταξύ τους. Τι δυνατότητα επιρροής έχουν όλοι αυτοί, έχει η αριστερά στην Ευρώπη, τη στιγμή που θα έχει 60-70 έδρες επί συνόλου 700 κάτι και δεν εκπροσωπείται ή τέλος πάντων δεν κυριαρχεί σε καμία κυβέρνηση της Ευρωζώνης που παίρνουν τις αποφάσεις. Επομένως, εγώ σημαίνω πάντως ότι μου έδωσε ένα όριστο. Μια όριστη απάντηση γύρω από το αν είναι σωστό που βγήκαμε στις αγορές πριν τη συζήτηση για το χρέος ή όχι. Μου είπες κατηγορηματικά ναι, έπρεπε, αλλά δεν με έπεισες με το επιχείρημα. Εντάξει, θεωρώ ότι βγάζουμε ήδη κέρδος από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, η κατάρρευση των επιτοκίων του βραχυπρόθεσμου δανεισμού θα μας δώσει πάρα πολλά χρήματα. Γιατί όχι, δηλαδή. Μετά, η χρηματοδότηση μεγάλων οργανισμών ή μεγάλων επιχειρήσεων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ., θα γίνει πιο εύκολη. Γιατί όχι. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών διευκολύνεται. Γιατί όχι. Εδώ παίζει η κυβέρνηση μια μάχη με το χρόνο. Αν το κάναμε 3 μήνες μετά, πιέζοντας την κουβέντα για το χρέος και εξασφαλίζαμε όχι το 4,80 που περίπου ήταν το επιτόκιο. Σύντον από πληθωρισμό. Ναι, ωραία, αλλά έχουμε... πηγαίναμε στο 4. Εντάξει, θα ήταν η καλύτερα. Η άποψή μου είναι ότι δεν έχουμε αυτούς τους 3 μήνες. Η άποψή μου είναι ότι καλώς ο Σαμαράς πατάει γκάζι, προσπαθεί να προχωρήσει, να δημιουργήσει θετικές εξελίξεις, έστω και με απώλειες. Δηλαδή το επιτόκιο θα μπορούσε να είναι λίγο μικρότερο σε 3 μήνες κτλ. Γιατί αν κερδίσουμε 3 μήνες, αν κερδίσουμε 6 μήνες, το πέρασμα από την ανάκαμψη, η οποία πλέον θεωρείται δεδομένη, στη δυναμική ανάπτυξη, θα αλλάξει την ψυχολογία μας και θα αλλάξει και τη χώρα. Μάλιστα. Η ανεργία σε 3 χρόνια από 27 θα πέσει στο 17%. Το θέμα είναι να γίνουν αυτά τα οποία είναι προγραμματισμένα. Αλλά στο παρελθόν πολλά προγράμματα, εννοώ της Τρόικας και των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν εφαρμόστηκαν. Νίκο, σου είπα ότι η αριστερά και αυτό που ο Τσίπρας ως ηγέτης αυτή τη στιγμή ζητάει είναι μια πολύ περιορισμένη δύναμη στην Ευρώπη. Γιατί είναι περιορισμένη? Δεν ξέρω, εδώ είναι. Ρώτα τον. Καταρχάς, αν έχει 70 έδρες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι ένας διπλασιασμός της δυναμής του. Κατά δεύτερον, ναι, αλλά πάλι, παίζει ένα ρόλο στην εκλογή Προέδρου της Κομισιόν. Σχεδόν κάτω από το 10% του συνόλου, της εκπροσώπησης. Ναι, δεν είναι, χαμηλό νούμερο, ναι, πολύ χαμηλό. Η πολιτική δυναμική δεν είναι θέμα θρησμάτων και απλής αριθμητικής. Είναι μια αλγευρική προσέγγιση πρέπει να κάνουμε. Είναι οι δυναμικές οι οποίες εκλείονται. Mm-hmm. Αν στην Ιταλία αλλάζει το σκηνικό όπως το βλέπουμε να αλλάζει, αν στην Γαλλία αλλάζουν πράγματα, είναι εντελώς διαφορετικό. Και η Ευρώπη αρχίζει να το σκέφτεται διαφορετικά. Μπροστά της έχει ένα ορόσημο. Έχει πρώτα απ' όλα μια πληγή ανοιχτή στην Ουκρανία. Όλη την διπλωματία της. Mm-hmm. Έχει τη σχέση με τη Ρωσία στα οικονομικά. Και έχει και ένα ορόσημο το 2017, όπου οι Βρετανοί θα θέσουν σε δημοψήφισμα την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη σκέφτεται. Είναι αναγκασμένη να σκεφτεί αλλιώς τον εαυτό της. Πάντως η Ευρώπη. Και θα σκεφτεί αλλιώς και τα πληγωμένα μέλη. Και ιδίω ο νότος της Ευρώπης, που βιώνει την κρίση με ακραίο τρόπο, δεν στρέφεται τόσο αριστερά όσο θα περίμενε κάποιος. Ναι. Στρέφεται ακροδεξιά, κοιτάει πολύ προς τα εκεί. Στην Ελλάδα στράφηκε προς τα αριστερά όμως. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι η τάση στην Ευρώπη. Εδώ και είναι μια ευτυχής, ας πούμε, κατάληξη εδώ που βρισκόμαστε, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Παρότι είναι σκληρά χτυπημένο από την κρίση, σκέφτεται με όρους δημοκρατικούς και προοδευτικούς. Υπερασπίζεται και τη δημοκρατία και την φυσιογνωμία της χώρας. Και γιατί δεν κάνει το ξεπέταγμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο 30-35%? Από το 4,7% βρέθηκε στο 27%. Μιλάω για το μετά. Ποιο δηλαδή μετά? Αυτό το ρεύμα νίκης που φαίνεται πολλές φορές λέμε ότι δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Γιατί δεν πήγε? Μήπως γιατί αυτά που λέτε δεν είναι μια καθαρή εικόνα? Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα ρεύμα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Μετακινούνται άνθρωποι, πολύ σοβαρά πρόσωπα.
Είναι εντυπωσιακό ποιοι άνθρωποι μπαίνουν στους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, με όλη αυτή τη διστακτικότητα μέσα στην κοινωνία. Δύο ονόματα για να το... Στο, μόνο, εγώ είδα έναν, κάτι καταπληκτικά παιδιά, πολιτικούς μηχανικούς, πολιτικούς επιστήμονες διανοούμενους, οι οποίοι μπαίνουν σε δημοτικά ψηφοδέλτια, υπηρέτες. Εργάτες, να μπουν στην υπηρεσία της κοινωνίας τους. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Όλα τα και το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι το πλουσιότερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και σε γκάμα προσώπων και σε ποικιλία κοινωνικών τάξεων και σε ποικιλία προσωπικότητων. Νομίζω πως όλα τα ψηφοδέλτια είναι καλά. Δηλαδή είδα πρόσωπα σε όλα τα ψηφοδέλτια τα οποία εντυπωσιάστηκα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι και στο ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων Ελλήνων υπάρχουν πρόσωπα, είδα τον κύριο Ρωμανιά, που για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας, τον καλούμε πολλές φορές εδώ και είναι εξαιρετικές οι αναλύσεις τις οποίες κάνει. Με εντυπωσίασε. Θέλω να πω, υπάρχουν σημαντικά πρόσωπα παντού. Είναι αυτό μόνο φτάνει? Τι πολιτική πρόταση κομίζουν αυτά τα πρόσωπα? Ποια πολιτική θα στηρίξουν? Κοίταξε, αυτό ζητούμε περισσότερο από ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, Νίκο, περάσαμε. Δύο λεφτά. Περάσαμε μια-δύο δεκαετίες όπου η πολιτική ήταν τζάκια και lifestyle. Νομίζω ότι με αφορμή την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει καινούριος κόσμος, μπαίνουν καινούριες κοινωνικές δυνάμεις. Κάτι αλλάζει στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν. Πρέπει να διευκρίνει την ψήφο που να φτάνει στις μετρήσεις. Δεν έχει σημασία. Σε τεράστια νούμερα. Μα, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Και δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και την Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Αλλά θέλω εγώ θέλω να πω ότι όμως η αριστερά γίνεται πιο ελκυστική για τους ανθρώπους της παραγωγής, της διανόησης και της δημιουργίας. Έχει γίνει πιο ελκυστική. Είναι άλλο πράγμα. Μπαίνεις μέσα και λες. Θέλω κάτι να κάνω για τη χώρα μου τώρα. Τώρα έχουμε καταλάβει τι είμαστε. Είμαστε σε μια ιστορικό μετέχμιο. Κάτι θέλουν να κάνουν όλοι. Γίνεται πιο ελκυστική πολιτική. Καλά, εντάξει, και αυτό, με όρους αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ποια είναι η πρόταση συγκεκριμένη για να την κρίνουμε ως πολίτες και να πούμε η πρόταση, ναι, προχωρήστε ή μην προχωράτε. Η πρόταση για ποιο πράγμα? Για την Ευρώπη. Η πρόταση, αυτό που σου έλεγα πριν, ποιο είναι το δημοψήφισμα. Ακούμε ότι θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Επιμένω πολύ σε αυτό. Ήταν εδώ ο κύριος Παπάς που το είπε και είναι πολύ ενδιαφέρον πολιτικά. Βεβαίως. Και το ερώτημα είναι, okay, με ποιο διακύβευμα, τι θα μας ρωτάτε στο δημοψήφισμα? Και δεν έχει κανείς να μας το πει. Μα δεν είναι αυτή τη στιγμή, Νίκο, σε παρακαλώ, να το βάλουμε σε μια βάση. Αυτή τη στιγμή στην κάλπη δεν πάμε για να κάνουμε δημοψήφισμα. Πάμε για να στείλουμε τους καλύτερους Έλληνες στην Ευρώπη να υπερασπιστούν τη χώρα. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και το περί δημοψηφίσματος δεν το είπα ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε ο Κίρτσος. Το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω, ποιο θα είναι το ερώτημα, αν φτάσουμε εκεί? Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά διατυπωμένο στις θέσεις του συνεδρίου, είναι στις ομιλίες και στις ανακοινώσεις και στις συνεντεύξεις που κάνει ο Τσίπρας εντός και εκτός Ελλάδας. Άμα είναι τόσο καθαρά, μπορείς να πεις το ερώτημα του δημοψηφίσματος? Γιατί έθεσε ο Τσίπρας σε κανένα ερώτημα δημοψηφίσματος? Μα είπα, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα μπορούσαμε ακόμα και να φτάσουμε σε δημοψήφισμα. Βεβαίως. Αν ήταν το αδιέξοδο, ναι, και είναι κάτι που δεν το αποκλείουμε. Και ρωτώ, με ποιο ερώτημα? Το δύσκολο σημείο ποιο είναι? Αρνιόμαστε την ανάγκη δημοψηφισμάτων? Αρνιόμαστε την ανάγκη της λαϊκής ετοιμιγωρίας? Το ερώτημα, λέω, ποιο είναι? Δεν πλήττω την ιδέα του δημοψηφίσματος. Τότε θα τεθεί. Πρέπει πρώτα να γίνει διαπραγμάτευση, να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Καμία ελληνική κυβέρνηση, τρεις κυβερνήσεις, τέσσερα χρόνια κρίσης, καμία δεν διαπραγματεύτηκε. Μία στιγμή έκανε πίσω ο Γιώργος Παπανδρέου και καθιερέθη ενώπιον του παγκόσμιου τηλεοπτικού κοινού. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν διαπραγματεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Εκτελούσαν το πρόγραμμα delivery που είχαν λάβει. Ένα πρόγραμμα delivery ήταν. Θεωρώ ότι η συμμετοχή έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον στις ευρωεκλογές. Και αυτό έχει σχέση με το πέρασμα στο σύστημα του Σταυρού, που έχει και τα μειονεκτήματά του. Θες αναγνωρισιμότητα και θες και αρκετά χρήματα. Αλλά τέλος πάντων προκαλεί ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή. Εντάξει, την κριτική στο Σαμαρά ότι αφήνει ακάλυπτη τη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ψάχνει την κεντρώα. Και αυτό πολιτικά είναι λάθος, διότι πλήττει την Ελιά, που είναι ο σύμμαχός του στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω. Ο Σαμαράς έχει ένα προφίλ που καθησυχάζει τον. Δηλαδή μετά τον Μπαλτάκο φάνηκε μια τρομερή ενοχή. Έξω ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, έξω ξέρω εγώ, Βελόπουλο. Ό,τι μπορεί να πήγαινε πιο δεξιά, κόπηκε. Ναι. Αυτό μήπως αφήνει το χώρο από τον Πολίδωρα μέχρι όποιον άλλον είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Ο χώρος είναι ο ανταγωνισμός. Είναι λάθος αυτό πολιτικά? Είναι ρυψοκίνδυνο, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος πολιτικά, είναι ρυψοκίνδυνο. Δημιουργεί κάποιο χώρο. Ευτυχώς οι πολιτικοί εκφραστές του χώρου που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι Χρυσή Αυγή. Μοιάζουν κουρασμένοι για διάφορους λόγους. Άνω τελεία, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσεις αμέσως μετά. Καλησπέρα σου.
Ευγενία Τζόρτζη και Έλλη Τριανταφύλου. Και θα κρατήσουμε για λίγο ακόμα τους δύο καλούς φίλους, οι οποίοι εκτίθενται ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές και που δεν θα τους ξαναδώ δηλαδή τηλεοπτικά άλλη μια φορά ακόμα. Το πολύ λόγω του περιορισμού στην προεκλογική περίοδο. Το τελευταίο ραντεβού μαζί. Το καλό. Το έχουμε πει ούτως ή άλλως και το έχουμε συμφωνήσει. Γιώργο, να ολοκληρώσω τη φράση σου γιατί σε διέκοψα και μετά να πάμε λίγο στην Ευγενία. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να το παίξει λίγο πιο δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι έπρεπε, για παράδειγμα, ο κύριος Κρανιδιώτης να αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο. Προφανώς υπήρξε μια λογική εσωκομματικής ισορροπίας και επιβεβαίωσης της κεντροδεξιάς φυσιογνωμίας, που κατά τη γνώμη μου δεν αμφισβητείται, αλλά επειδή ορισμένα στελέχη θεωρούν ότι αμφισβητείται, κάτι έπρεπε να κάνει η ηγεσία. Επομένως, δημιουργείται ένα παράθυρο. Είναι μόνο των πιέσεων του Πασόκα, έτσι είναι, και αποτέλεσμα εσωτερικών πιέσεων. Ναι, εσωτερικών είπα. Εσωτερικών. Ναι, ναι. Λοιπόν, δημιουργείται λοιπόν ένα παράθυρο. Και ανασφαλιών. Παράθυρο εκλογικής ευκαιρίας για αυτούς που κινούνται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής. Αλλά κάνοντας μια δεύτερη ανάλυση, δεν τους βλέπω πολύ ισχυρούς, γιατί είναι ουσιαστικά νεοδημοκράτες στην ψυχή και με βάση την πολιτική του σταδιοδρομία. Και την ώρα της μεγάλης αναμέτρησης, πάντα η παράταξη συσπηρώνει τον κόσμο της. Τώρα, Έλλη, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι από αυτό που συζητάμε ή αν έχεις κάποια πληροφορία πριν περάσουμε στα οικονομικά. Κοίταξε, μάλλον οι συζητήσεις που έκανα χθες στην παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας όλες κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι οι επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι θα πάνε πολύ καλά στις περιφερειακές εκλογές, πλην ίσως μιας κρίσιμης περιφέρειας που εκεί και στη μάχη των εντυπώσεων θεωρούν πολύ πιθανό να χάσουν. Ποια εννοείς? Ποια εννοείς? Κοίταξε, δεν είναι καλά τα μηνύματα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια της Αττικής. Είναι δύσκολα, δηλαδή φαίνεται ότι η καθυστέρηση μάλλον στην ανακοίνωση του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας κόστησε. Θα χρειαστεί να τρέξει κι άλλο ο κύριος Κουμουτσάκος για να μπορέσει να φέρει τον αγώνα στο επίπεδο εκείνο που να παίζεται το αποτέλεσμα και για τον ίδιο. Και επίσης θα έχει σημασία και το τι θα γίνει στο Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι εκεί οι δημοσκοπήσεις τελευταίες έδειχναν Καμίνη μπροστά, Σπηλιωτόπουλο πίσω, αλλά και τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τους ενδιαφέρει βεβαίως, τους ενδιαφέρουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εκεί που θα χάσει, τους ενδιαφέρει ο νικητής να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί φαίνεται ότι οι ενδείξεις που έχουν τους κάνουν να αισιοδοξούν ότι το χάρτης των εκλογών για την αυτοδιοίκηση το βράδυ των εκλογών θα έχει μια θετική αποτίμηση για τη Νέα Δημοκρατία και την. Πάντως, όπως και να είναι το πράγμα, πάντα σε αυτές τις εκλογές υπάρχει ένα μπέρδεμα. Θέλω να πω ότι ερμηνεύσιμο είναι. Βεβαίως θα υπάρχει μια λογική, κάτι στο τέλος θα μένει, θα υπάρχει νούμερα, είναι κάπως θα τα μετρήσουμε. Αλλά δεν είναι μια σαφής εικόνα. Προφανώς δεν είναι μια σαφής εικόνα και βεβαίως υπάρχει διάχυτη η αγωνία για το κατά πόσον οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν μέσα. Είναι ένα θέμα που εμείς το συζητάμε πάρα πολύ εδώ. Το συζητούσα όμως και χτες πολλά έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ως φιλοδημοσκόπος αρκετές εκλογές δηλαδή, όχι των εταιριών αλλά της επιστημονικής μεθόδου, λέω οι δημοσκοπήσεις μέσα πέφτουν αν αποτυπώνουν μια μεγάλη μερίδα αναποφάσιστων. Ναι. Το ποια θα είναι η συμπεριφορά της μερίδας αυτής, όταν θα το είναι δούμε. Πολύ μεγάλη μερίδα αυτή, γιατί όμως μίλαγα σήμερα με έναν από τους δημοσκόπους που τουλάχιστον εγώ θεωρώ σοβαρούς και μου είπε κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Μου είπε ότι το κυρίαρχο που βρίσκουμε είναι μια, πώς θα το πω, αποστασιοποίηση. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων που δεν έχει αποφασίσει, που δείχνει μια άποση. Που λέει άσε με τώρα, δεν ξέρω, θα δω, θα αποφασίσω την τελευταία στιγμή. Τα βλέπει όλα λίγο ίδια και ενδεχομένως να διαμορφώσει γνώμη τις τελευταίες 3, 4 ή 14 μέρες. Αυτή δεν πιάνεται, δεν μετριέται. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που θα πέσουν έξω. Υπάρχει αυτή η τάση στην κοινωνία, την ξέρουμε. Μια τάση που λέει αντιδρώ, πονάω. Ναι, και θα δω την τελευταία στιγμή τι θα κάνω. Όπως δεν θα μου τη δώσει. Δεν αποφασίσει, δεν θέλουν να πούν τι θα πράξουν. Όπως μου τη δώσει. Αυτό μπορεί να αλλοιώσει σημαντικά την εικόνα. Ακριβώς. Που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι, ρεύμα αυτό. Καταγράφει τάσεις. Ρεύμα. Πραγματικά έτσι. Ρεύμα. Ευγενία, για πες μας λίγο τώρα τα του μερίσματος της κατάστασης και λίγο από τράπεζες, από τα χθεσινά και τα σημερινά. Ναι, έχουμε αρκετά νέα. Έχουμε κοινωνικό μέρισμα, έχουμε οικογενειακό επίδομα, έχουμε την εγκύκλιο που περιμένουμε για επιστροφή πινακίδων, αρκεί να καταβάλουν τα 9 δωδέκατα των τελών.
Και φυσικά έχουμε και τις απάτες με τις συντάξεις στο δημόσιο και τις τράπεζες. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό που αναβλήθηκε από χθες στην Εθνική. Αποφάσισε τελικά, ενέκρινε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση αύξηση μεταγωγικού κεφαλαίου 2,5 δις. Το αναμενόμενο. Το αναμενόμενο. Και αναμένουμε και τους όρους. Πόθεν θα προέλθουν αυτά τα 2,5 δις. Θα προέρθουν προφανώς από ξένα κεφάλαια. Προφανώς θα είναι με παρέτηση των υφιστάμενων μετόχων. Θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ για να βρουν, να εγγυηθούν ουσιαστικά την έκδοση, γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια δύσκολη δουλειά γιατί βγαίνει και η Eurobank σε αυτή τη φάση και είναι πολλά τα λεφτά που θα σηκώνουν από την αγορά. Προφανώς, της Eurobank πάντως φαίνεται εξασφαλισμένο, είναι μεγάλο μέρος του ποσού από την Fairfax και όχι μόνο από αυτήν. Αλλά από την άλλη μεριά, προφανώς λιγοστεύουν οι επενδυτές. Δηλαδή δεν υπάρχουν άπειρα λεφτά στην αγορά διαθέσιμα. Η αλήθεια είναι ότι οι λεφτά υπάρχουν, αλλά θα τι πρέπει. Αυτή, οι λεφτά υπάρχουν, ναι. αλλά, πες το αλλιώς, αλλά δεν είναι ποτέ τζάμπα τα λεφτά. Δεν είναι ποτέ τζάμπα τα λεφτά. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι συνήθως οι εγγυημένες εκδόσεις έχουν ένα αφή, μια προμήθεια λίγο μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως ισχύει στην αγορά. Να δούμε λοιπόν τους όρους. Πάντως, η αλήθεια είναι πάντως ότι αν το τραπεζικό μας σύστημα καταφέρει, όπως αισιοδοξούν πολλοί και κυρίως άνθρωποι που γνωρίζουν, να περάσει και αυτό τον κάβο, η συνολική εικόνα θα είναι μια πολύ θετική εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ανεξάρτητα από αυτό που χαριτολογούμε για το ύψος των προμηθειών, κανείς δεν βάζει τα λεφτά του κάπου για να τα χάσει. Αυτό είναι απολύτως σαφές και είναι η βασική αρχή από εμπιστοσύνη που θα αφορά συνολικά και την οικονομία, πρωτίστως τις τράπεζες, αλλά συνολικά πια. Και βρεχικότητα και μακροπρόθεσμα. Άλλη ατμόσφαιρα για την ελληνική οικονομία. Σημαντικά διαφορετική. Πες μας και αυτό με τις μαϊμού συντάξεις τώρα. Λοιπόν, μαϊμού συντάξεις είχαμε 179 περιπτώσεις. Και έχουμε ουσιαστικά ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Ναι. Δεν είναι λίγες, είναι 12,8 εκατομμύρια συνολικά αυτές τις περιπτώσεις. Και εγώ να θυμίσω το Σταϊκούρα που κατά καιρούς κάνει το επαναφέρει το θέμα για τις μαϊμού συντάξεις. Είναι το γνωστό θέμα με τις μαϊμού συντάξεις. Και τώρα αυτές είναι συντάξεις που εξακολουθούσαν να παίρνουν συγγενείς. Για μια εικοσαετία περίπου. Συνταξιούχων οι οποίοι είχαν πεθάνει. Ακριβώς. Τις έπαιρναν ένα μέρος αυτών, όχι όλες, για μια εικοσαετία περίπου. Αυτό που λέμε στην υγεία του Μακαρίτη. Στην υγεία του Μακαρίτη κανονικά. Με κάθε ακρίβεια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι τα λεφτά αυτά θα ζητηθούν πίσω και η διαδικασία είναι πολύ αυστηρή, γιατί προβλέπεται υπάρχει. Μπορεί το δημόσιο να πάρει αυτά τα χρήματα μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς από το σύστημα Δίας, εάν αυτοί που τα έχουν πάρει δεν τα επιστρέψουν μόνοι τους μέσα σε ένα μήνα. Είναι αρκετά αυστηρή διαδικασία, προβλέπεται, και με βάση αυτή τη διαδικασία έχει ήδη εισπράξει το δημόσιο μέχρι στιγμής, Νίκο, γύρω στα 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από τις περιπτώσεις μαϊμού που έχει εντοπίσει μέχρι τώρα. Έλεγε κάποιος πάντως με τη μορφή ανεκδότου. Okay, εγώ μέσα είμαι, έχω κρατήσει την μαϊμού σύνταξη του πεθαμένου και δεν πρόκειται να γυρίσω μία πίσω. Να έρθουν να μου κατασχέσουν το ακίνητο που έχω στην τιμή της αντικειμενικής του αξίας και θα δούμε ποιος θα βγει κερδισμένος από αυτά. Okay, ναι, εντάξει, μπορεί, αλλά μπορεί και όχι, να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή, στο μπλα μπλα αρκετά λέμε, αλλά στην πράξη λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα κλείσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, θέλω μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους για την πολύτιμη βοήθεια, τη δημοσιογραφική, αυτά τα εμείς ευχαριστούμε. 2,5 χρόνια που κάναμε παρέα. Γεια σου, εδώ. Γιώργο. Και, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Και εσύ, Νίκο. Και στον Γιώργο και στον Νίκο, πραγματικά. Και ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε πλέον προεκλογικώς. Ευχαριστώ και την Ευγενία και την Έλλη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουμε κάθε Τετάρτη απόγευμα τέτοια ώρα. Και τώρα τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να δούμε μερικά από αυτά που προσπαθούμε να βρούμε σαν θετικά. Υπάρχουν, δεν είναι πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και κάποια από αυτά μπορεί να κρύβουν και κάποια μικρή ελπίδα. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε όλα αυτά. Αλλά να το δούμε. Φρέναρε η μείωση στο γενικό δίκτυο του κύκλου εργασιών στην βιομηχανία. Δείτε λοιπόν ότι ενώ η πτώση το 2013 ήταν στο 7,9% στην κατηφόρα δίχως φρένα δηλαδή, το Φεβρουάριο του 2014 είναι περίπου ισορροπημένη, κοντά στο 0,1% για την ακρίβεια. Θα το δούμε πιο αναλυτικά στην πορεία, θα το δούμε ανακλάδο δηλαδή, αλλά έχουμε για παράδειγμα ορυχία λατομεία, μια αύξηση στον γενικό δείκτη του κύκλου εργασιών. Αυτό δείχνει αυτή η κάρτα που είναι από την Ελστάτ.
με 17%. Η μεταποίηση 0,3 ισορρόπησε, ήταν δραματική κατάσταση. Από την άλλη μεριά, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να έχει την πτώση, 8,9%, γι' αυτό λέω είναι πώς θα το δει κανείς. Η εξωτερική αγορά έχει την άνοδο, 11,5. Και αυτό είναι που δίνει έναν αέρα. Να συνεχίσουμε. Και να συνεχίσουμε με τα φέσια. Τα φέσια είναι τεράστια. Πραγματικά πολύ μεγάλα. Όμως παρουσιάζουν μια μείωση σε σχέση με αυτό που είχαμε. Να το πεις θετικό. Δεν το λες αρνητικό, αλλά και πάντα κρατάμε την επιφύλαξη. Δείτε με νούμερα όμως ότι το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών έχει αγγίξει τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μείον 38,62% όμως από τον Μάρτιο του 2013. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο παρουσιάζει μια σημαντική μείωση. Αυτό είναι χωρίς αμφιβολία θετικό δείγμα. Μέσα στο μήνα προσθέθηκαν 2.160 ακάλυπτες επιταγές. Είναι 28,1 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και 4.722 ακάλυπτες συναλλαγματικές, που είναι 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Του τηρεσία είναι τα στοιχεία αυτά. Και εδώ δύο-τρία πράγματα που είναι καλό να τα έχουμε υπόψη μας. Έχουμε νέα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων. Το ακατάσχετο που λέμε ανεβαίνει από τα 300 στα 500 ευρώ οφειλής και απαγορεύεται η κατάσχεση μισθών και συντάξεων, εννοούνται του υπολείπου που υπάρχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν δεν ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ. Μέχρι 1.500 ευρώ έχουν ακατάσχετο στον τραπεζικό λογαριασμό από εδώ και πέρα. Να δούμε, νομίζω έχουμε μια κάρτα ακόμα ή ήταν αυτή η τελευταία. Έχουμε άλλη μία, ναι. Έχουμε λοιπόν και ότι οι οφειλέτες θα πρέπει όμως να δηλώσουν στο τάξης ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί είναι λογαριασμοί για μισθοδοσία ή για συνταξιοδότηση. Αν δεν το δηλώσουν, δεν ισχύει το ακατάσχετο. Άρα σπεύστε να το δηλώσετε για να το σώσετε. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, Μεγάλη Τετάρτη, αποφασίσαμε να δώσουμε πολύ χρόνο στον Τίμο. Σήμερα δεν θα σε πιάσω από το λαιμό. Πολύ ωραία. Ρίχτα, Μεγάλη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αφού τα ρίχνουμε, θα δούμε το μεγαλύτερο τζέγκα, το παιχνίδι που έχουμε δει πολλές φορές που παίζουμε επί τραπέζιο. Σου παρήχτα και το πήρε σοβαρά, έτσι. Ναι, ναι, τα ρίχνω. Αλλά το θέμα είναι ότι τα βλέπουν πάνω. Ναι, βλέπουν, το έχουμε. Εντάξει, το έχουμε, ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκινάνε οι τύποι, κάθε μπλοκ. Παίζουμε τζέγκα. Ναι, παίζουμε τζέγκα με μεγάλα, με εξκαφείς. Με δώσ' μας ένα γενικό πλάνο, ψάξε κάπου να καταλάβουμε, γιατί έτσι όπως το βλέπεις δεν καταλαβαίνεις τι τζέγκα είναι αυτό. Εδώ πέρα θα έρθει, ναι. Άμα το έχουν πάνω σωστά. Γιατί. Τι έχει. Ναι, δεν το βλέπω να το βλέπουμε το τζέγκα αυτό. Δεν το βλέπουμε το τζέγκα, ας το καλά. Κάνουμε. Πάμε σε ένα επόμενο βίντεο, γιατί δεν πολύ φορτώνει αυτό. Οκ. Okay. Μας έρθει. Τεχνικά πράγματα. Κλασικά πράγματα είναι. Μικρή διακοπή, δεν το έχει ακόμα, θα έρθει. Καμιά ειδησούλα σήμερα. Καμιά ειδησούλα, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, σήμερα μια εταιρεία ανακοίνωσε μια φοβερή υπηρεσία, η οποία, ναι, λέγεται CAPS. Θα λειτουργήσει πιλωτικά στη Νέα Υόρκη, ναι, και στην ουσία κάνει συνδρομητικό καφέ. Κάνεις ένα mirroring, δεν μας θέλει η μέρα γενικά σαν εκπομπή, ναι, έχουμε διάφορα ζητήματα, αλλά τέλος πάντων τώρα. Δεν είναι η ώρα. Δεν μας έχει πάνω τίποτα. Δεν βλέπουμε. Ό,τι βλέπουμε εδώ. Εγώ έχω εδώ πέρα κανονικά εικόνα. Οκ. Okay. Κάνουμε την τελευταία προσπάθεια να κάνουμε mirroring, δηλαδή. Τίποτα, δεν μας να, να δουν πάνω, να δούμε εδώ. Έχουμε, δεν έχουμε. Εγώ το έχω εδώ πέρα κανονικά το στήμα. Οκ. Okay. Μπορούμε. Τεχνικό πρόβλημα ξεπέραστο. Κάνουμε τελευταία προσπάθεια. Τελευταία προσπάθεια. Μια μέρα σου είπα πες τα όλα και δεν σου κάτσε. Δηλαδή. Και έπεσε εδώ, τι να κάνω. Τι να πρωτοκάνω. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Και τελευταία προσπάθεια. Και θα παίξει, είμαι σίγουρος. Το έχω πάνω εδώ. Το έχουν πάνω. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχουμε. Δεν πειράζει. Άρα θα γεμίσουμε το χρόνο μας ούτως ή άλλως με μια είδηση που προέκυψε μόλις τώρα. Είπαμε, από το ένα στ' άλλο. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας ειδοποίησε ότι κλείδωσαν τα ονόματα του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τελειώνει αυτό το θρίλερ. Αντώνη, για πες μας.
Λοιπόν, τα 6 από τα 8. Α, τα 6 από τα 8. Τα 6 από 8. Μένουν δύο κενές θέσεις. Ναι. Γιώργος Κυρίτσης, δημοσιογράφος της Αυγής, και η Μαρία Καραμιστίνη, οικονομολόγος, είναι τα δύο κομματικά στελέχη επιλαχόντες, οι οποίοι δεν πέρασαν από την ψηφοφορία της Σχετικής Επιτροπής και θα είναι υποψήφοι. Mm-hmm. Νικήτας Κανάκης από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, είναι γραμματέας της Κοινωνικής Συμφωνίας, θα σας υπενθυμίζω. Ο κύριος Γιώργος Φουντουλάκης, πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Η κυρία Πέπη Ριγοπούλου, καθηγήτρια πανεπιστημίου. Κατά πλειοψηφία, Νίκο, όπως μαθαίνουμε, πέρασε η υποψηφιότητα του Κρήτων Αρσένη. Ναι. Υπήρχαν ενστάσεις από την αριστερή πλατφόρμα. Ναι. Και από εκεί και πέρα μένουν δύο θέσεις κενές που θα συζητηθούν σε πολιτική γραμματεία. Η μία αφορά το θέμα της Θράκης, όπου θα μεταβεί ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής για να συζητήσει με την τοπική κοινωνία. Ενώ η άλλη μία, θα σου έλεγα, είναι η υποψηφιότητα του κ. Λαζόπουλου, η οποία ακόμα συζητιέται. Άρα λοιπόν, όπως μας τα έλεγες και νωρίτερα, εκτός Βαρουφάκης, εκτός Λαπαβίτσας, οι δύο οικονομολόγοι δεν μπήκαν. Ακριβώς. Μέσα ο Κρήτων Αρσένης, με ενστάσεις από την αριστερή πλατφόρμα, αλλά με πλειοψηφία. Τα υπόλοιπα στελέχη μας τα περιέγραψες. Στην ουσία προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και μένουν δύο κενές έδρες. Μία για στέλεχος της μειονότητας. Ναι, ναι, από τη και θα γίνει εκεί κομματική διεργασία. Και μία η πιο κρίσιμη που περιμένει την απάντηση του Λάκη Λαζόπουλου. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας, δηλαδή η απάντηση θα είναι αύριο, μετά το Πάσχα. Πότε περιμένουμε? Να το δούμε. Νομίζω ότι μέχρι τις 25 του μηνός είναι η καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι τις 25 είναι η τελευταία ημερομηνία που τα κόμματα μπορούν να δηλώσουν τους υποψήφιους. Άρα είναι ένας μήνας δηλαδή πριν τις ευρωεκλογές. Πρέπει να έχει καταλήξει. Ακριβώς. Άρα μπορεί να πάει και μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Αυτό συζητάμε. Μπορεί, μπορεί, ναι. Μέχρι την άλλη Παρασκευή. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Θα ευχαριστήσω πολύ και τον Αντώνη Ατζολέτο και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, να ζητήσω συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα και τις αναποδιές, όχι. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, άρα ωραία, θα κερδίσουμε αυτό το χρόνο με ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με τα ρούχα, τα μεταχειρισμένα ρούχα που πολλούνται. Μια πάρα πολύ hot κατάσταση το τελευταίο διάστημα στο εμπόριο, ρούχα τα οποία πολλούνται και πολλούνται σε πολύ μεγάλες ποσότητες και καλές τιμές για όποιους τα προτιμούν. Είναι μπλούζες, στο πάνω μέρος έχουν όλα 4 ευρώ. Είναι πιο πολύ πλεκτά. Μάλινα, κασμίρ, διάφορες ποιότητες. Στο κάτω μέρος είναι λίγο πιο λεπτές οι ποιότητες, είναι στο 3 ευρώ. Μπορεί κάποιος να φέρει τα ρούχα που δεν χρειάζεται πλέον, τα οποία όμως να είναι σε άριστη κατάσταση, και όταν πουληθούν, εμείς του δίνουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη. Η οικονομική κρίση μας δίνει με ρούχα από δεύτερο χέρι. Τα second hand καταστήματα, όπως λέγονται, ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο. Όλα τα παπούτσια είναι σε, όχι απλά άριστη, είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Αυτά τα έχουμε 20 ευρώ. Ο λόγος που ξεκινήσαμε ήταν η κρίση, γιατί θέλαμε να μείνουμε στην αγορά και όχι να φύγουμε. Οπότε έπρεπε να έχουμε και ένα άλλο αντικείμενο, πολύ πιο φτηνό από το αντικείμενο που είχαμε μέχρι τώρα. Το παλτό αυτό είναι στα 15 ευρώ. Μαλλί με κασμίρ επίσης. Όπως και όλα τα υπόλοιπα που είναι εδώ στο πίσω μέρος, πάλι 15 ευρώ. Η αγοραπολισία μεταχειρισμένων ρούχων και παπουτσιών φαίνεται ότι είναι η νέα μόδα της εποχής, αφού η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλη προσφορά και ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση. Δηλαδή, υπάρχει τόσο κόσμο που έχει τόσα πολλά ρούχα, που κάποια στιγμή δεν τα θέλει, είτε γιατί μπορεί να άλλαξε το σώμα του, είτε γιατί ξέρω εγώ τα βαρέθηκε, για χίλιους δύο λόγους. Γιατί να μην αποφεληθεί κάποιο άλλο να το αγοράσει σε πολύ καλή τιμή. Από το να πάει χαμένο, ας πούμε. Από τη μία, οι γεμάτες ντουλάπες της προ-κρίσης εποχής και από την άλλη, η σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τα second hand καταστήματα. Έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Τα τηλέφωνα είναι από τις Σέρες μέχρι την Κρήτη. Γιατί πολλοί που δεν μπορούν να έρθουν μας τα στέλνουν. Μας τα στέλνουν με courier. Το είδος του second hand πλέον δεν είναι κάτι κατακριτέο, δεν κουβαλάει κάποια ντροπή, αλλά δίνουν οι κύριες χαρά και παίρνουν και οι κύριες χαρά. Είναι μια αμοιβαία συναλλαγή. Η στεφτή τουαλέτα. Δεν θα το βρεις με αυτή τη τιμή. Αυτό έχει, θα σας πω, 295. Και η αρχική της είναι γύρω στα 1300-1400. Δηλαδή και η κυρία το έχει βάλει μία φορά. Κάποιες γυναίκες το φοράνε μία φορά. Ρούχα και αξεσουάρ από δεύτερο χέρι δεν απευθύνονται μόνο στους οικονομικά αδύναμους. Επώνυμα ρούχα γνωστών οίκων μόδας πολλούνται σε πολύ χαμηλότερες τιμές, οι οποίες όμως παραμένουν απλησίαστες για τους περισσότερους. Μία τσάντα που κάθε γυναίκα θα ήθελε είναι Tod's,
που φημίζεται όχι μόνο για τα φοβερά του δέρματα στις τσάντες, αλλά και στα παπούτσια του. Αυτή η τιμή του είχε 890 και μας είναι στα 289. Δηλαδή, φαντώσω τα 300 ευρώ, να, αλλά να γράφει και Dior ή Gucci, Prada. Αυτό, αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι μαγικό. Αυτό μόνο μια γυναίκα μπορεί να σας το εξηγήσει, γιατί έτσι είναι. Είναι ένα όνειρο που πληρώνεις. Ένα όνειρο που δεν μπορείς να πληρώνεις με τα κανονικά χρήματα. Χρυσές δουλειές κάνουν και τα καταστήματα που πουλούν και αγοράζουν με το κιλό.